Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτό το απόσπασμα, παιδιά. Πριν από 44 χρόνια, 30 Ιανουαρίου, έγινε αυτή η συναυλία στο κέντρο του Λονδίνου. Αποφασίστηκε πριν έτσι ξαφνικά. Πριν από 44, τόσα πολλά χρόνια. Το 69, ναι. Και ο Πολ Μακάρτνι ακόμα γαμπρίζει. Ρέση, 44 χρόνια. Το θέμα με αυτή τη συναυλία είναι ότι πάρθηκε να γίνει στο δρόμο του Λονδίνου έτσι ξαφνικά, γιατί οι Beatles θέλανε να κάνουν λίγο σαματά. Ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια, σταμάτησε η κυκλοφορία στους δρόμους, κράτησε μόνο 45 λεπτά γιατί η αστυνομία τους είπε πρέπει να σταματήσετε να φύγετε. Ναι, γιατί έχει γίνει. Και βέβαια αυτό το απόσπασμα ήταν ένα από τα βασικά κομμάτια του ντοκιμαντέρ Let It Be που έγινε μεγάλη ταινία. Έτσι, ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τους Beatles και για όλα αυτά που ξέρουμε για αυτούς βεβαίως. Καλό απόγευμα να σας πούμε. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Έχουμε ένα υπέροχο δώρο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Ναι. Αποκαλύψεις φυσικά για την ελληνική showbiz. Και το quiz μας είναι αυτό. Λοιπόν. Θέλω να δώσουμε την κυρία που από χτες λέγατε ότι μπορεί να είναι η Ρούλα. Κόλλησα σε αυτό το ανάποδο ωμέγα. Μπορεί να είναι η Ρούλα Κορομιλά, δεν είναι η Ρούλα Κορομιλά, δεν θυμάμαι ποιες άλλες λέγατε. Είναι η Δήμητρα Παπανδρέου. Βεβαίως. Από πότε καινούργια φωτογραφία. Όχι πολύ λέει. Δεν είναι φετινή. Όχι φετινή. Για να δω τώρα τη φετινή που έχετε. Όχι, ούτε φετινή. Ποια, τι διαβάζει. Και πού, τι. Είναι ποίηματα, παιδιά, αυτά. Αυτά η μισή σελίδα είναι ποίημα. Διαβάζει ποίηση με αυτή τη. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι που στο κρεβατάκι του με το ροζ το φανελάκι του διαβάζει ποίηση και σημειώνει τους. Νομίζω ότι μπορείτε να την βρείτε διότι έχει πει ότι έχει ασχοληθεί με την ποίηση. Καλά, όλοι το έχουν πει. Εντάξει. Φού μου και ένα όνομα τυπώνυμο στο 54888 ή τηλεφωνήστε 911-405-410. Σούπερ δώρο! Παιδιά μου, σας έχω... Σήμερα πάλι αντρικό είναι αυτό το παντρικό. Λοιπόν, σας έχω αυτό εδώ το Samsung το S3, το οποίο όμως είναι η καινούρια του έκδοση. Σας έφερα την καινούρια έκδοση. Ένας λοιπόν από εσάς θα κερδίσει αυτό το Samsung Galaxy S3. Κοιτάξτε το. Πόσο κοιτάξτε λεπτό είναι, το. Έτσι δείχνω και το. Εντάξει, η παλάμη μου είναι πολύ μεγάλη. Καλά, έλα σε μένα, πούμε κοριτσάκι. Ναι, για εσύ που είσαι κοριτσάκι, κοίτα. Ξεπερνάει την παλάμη της Μαρίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν καλό. Είναι το Samsung S3, η καινούρια του έκδοση. Λοιπόν, αποθηκευτικός χώρος μεγάλος, 8 γίγα έχει κάμερα για να μπορείτε να βγάζετε εξαιρετικές φωτογραφίες και μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ και βίντεο σε HD, αλλά και κανονικές ταινίες, που είναι πολλές. Ωραία. Λοιπόν, θα σας τα πω και στο μέλλον. 911-405-410, φήμη και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54888 4G.
θέλω να σας πω, όχι τρία, έτσι. 4G. 4G. Το 3 σ-σ-σ. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε γρήγορα. Παίξ' το μου κι αυτό. Λοιπόν, αχ, στρωθείτε, έχουμε καινού... Παιδιά, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα. Από το παλιό, το αγαπημένο, το Trust TV, εκείνο νέα. Το δικείο, εκείνα τα... Εκείνο το θείασο, εκείνο το θείασο αυτών των ανθρώπων. Εκείνο το περιοδεύον θείασο σε κανάλια όπως το Tempo, το New, το αυτό. Λοιπόν. Τόσο καιρό είχε μείνει άστεγος. Κάπου βρήκε χώρο, παιδιά, και να είναι καλά το Web TV. Που τους φιλοξενείς, δεν είναι το Web TV. Δεν είναι το Web TV, έχουμε δικό τους κανάλι. Αυτό εννοώ, Web TV είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανάλι μετά με αυτό το όνομα, γι' αυτό το λέω. Α, δεν ξέρω. Εννοούσα Web TV γενικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κανάλι, παιδιά μου. Τι, η Πέπη Τσεσμελή έχει εκπομπή μαγειρικής. Επιτέλους, αυτό είναι γραμματέας. Ο δάσκαλος είναι άλλος. Είναι σαν σχολείο. Θα δείξουν, είναι παιδιά, αυτή είναι δασκάλα. Δασκάλα. Δασκάλα, γι' αυτό κάθεται στην έδρα. Είναι ο διευθυντής που την παρουσιάζει στους ματές. Δηλαδή είναι ένα master chef. Μαθήτρια είναι η Καλυφέρη. Και επίσης μαθητής είναι ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Μπούτια. Θέλω να το παρατηρήσετε, μην δείτε και κανένα γνωστό σας μέσα. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο ήρθατε στη σχολή μαγειρικής. Εγώ ασχολούμαι με την καλλιτεχνία κλπ. Και πολλές φορές δεν μαγειρεύω στο σπίτι γιατί ξενυχτάω το ένα το άλλο, έρχομαι αργά στο σπίτι και το πρωί και λοιπά το μεσημέρι φτιάχνω κάτι πρόχειρο και ο άνθρωπος με έχει καταρχήσει. Οπότε λέω ας πω σε μια σχολή μαγειρικής να μάθω κάτι περισσότερο. Ξέρω δηλαδή, έχω ταλέντο και είπα να το βελτιώσω. Καταλάβατε, νομίζω άκουσα ότι εδώ η σχολή είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ ήρθα εδώ να μάθω από ποιον. Νομίζω είναι πάντως τάξη ευκαιρία να μάθω να μαγειρεύω από την Πέμπτη. Πολύ ωραία. Να μας πάρει ο κύριος. Πού είμαι, κύριε Διευθυντά. Είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα. Είναι μορενιστάζι, μωρέ, ο ναι. Όπου βεβαίως θέλω να σας δείξω και ένα δεύτερο απόσπασμα. Εγώ τώρα σκεφτόμουν τι θα έχει πάθει ο Εθνικός Σταρ. Θα το βλέπει και θα θέλει να είναι αυτός υπερδιευθυντής αυτού του σχολείου. Μήπως αυτός... Δεν λείπει ο Εθνικός μας Σταρ από αυτή την παραγωγή. Γιατί λείπει. Πέπει, γιατί λείπει. Δεν μπορούν με τον Μπούτια. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η ίντρικα και στο παιχνίδι να μπει ο Εθνικός Σταρ, παιδιά. Ναι. Σας παρακαλώ. Έλα. Διότι, άκου τώρα πώς θα γίνει η ίντρικα. Η δασκάλα Πέπη Τσεσμελή δεν αναγνωρίζει τον Μίστερ Μπούτια. Θέλετε να δείτε τη σκηνή? Και πάμε εδώ στον επόμενο μαθητή μας. Και είναι ο κύριος. Ρωτάνε ποιος είμαι εγώ. Μα έλεο. Για μένα στο σενάριο τώρα έπρεπε έχει να μπει ο Εθνικός Σταρ. Έχει κόψει αυτές τις παρέες. Κάνει παρέα με την οικογένεια Γεωργιάδη. Αφού είναι με τον αδερφό του Γεωργιάδη. Δεν τα ξέρεις αυτά, παιδί μου. Με κοιτάς με αυτό το ήχος. Ή τα έχω ξεχάσει. Παιδιά, δεν είναι ζευγός. Δεσμός του Αλέξανδρου Γεωργιάδη. Του μικρού αδερφού της οικογένειας. Ποιος? Η Τσεσμελή. Όχι, δεν είναι Εθνικά Μπούτια. Αλλά νομίζω υπάρχει ακόμα αυτός ο δεσμός. Έτσι νομίζω. Μήπως, δεν ξέρω. Έχω να ακούσω νέα του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ελπίζω ότι δεν χωρίζει. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να χωρίζουν τα ζευγάρια, παιδιά, τα αγαπημένα. Αυτή παρέα. Την εκπομπή να δείτε πώς τη λένε, Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά θα σας την πω σε λίγο την εκπομπή με το μαγειρική. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος, ο Πασχάλ Σουτζάνος και λέει. Τσεσμελεντές. Αχ, πώς το, δεν μπορώ να το πω. Το είχε πει, είχε βγάλει βιβλίο. Τσεσμελεντές, λέμε και κλαίμε. Τσεσμελεντές, λέμε και κλαίμε. Λοιπόν, παιδιά μου, θα έχουμε και νεότερα από αυτήν την θεάρεστη εκπομπή. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Και μια και είμαστε. Α, της Πέπης δεν είναι η απορία. Βεβαίως. Έχουμε μια απορία έτσι της Πέπης. Η Πέπη λοιπόν δίνει στους μαθητές ένα γρίφο, ένα ένιγμα ας πούμε. Και βέβαια η Καλυφέρη που είναι καλή μαθήτρια... Ξέρει και απαντάει σωστά. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Απαντήστε, ένας-ένας. Εσείς κύριε Καλυφέρη. Καταρχήν το αυγό δεν το έκανε μόνο η κότα. Όλα τα θηλαστικά
Φανταστικά βοήθησαν την κότα να κάνει το αυγό. Βεβαίως. Έπαιρνε το χεράκι το του. Όλα του πλανήτη τα θηλαστικά σπρώχναν την κότα να κάνει το αυγό. Κατάλαβες. Την βοηθούσαν, θέλω να πω. Ότι την άντε, κυρά μου, κάνε το αυγό. Που είπα κροκόδηλος, ξέρετε. Δεν είπες, είπες κροκόδηλος. Ναι, είπα ότι βοηθούσε και ο κροκόδηλος. Α, ναι, δεν το άκουσα. Ναι. Βοήθηκε και ο κροκόδηλος. Υπάρχουν απορίες σχετικά με τη ζωή του κροκόδηλα. Παιδιά, έχουμε μία παιδιά. Είναι National Geographic σήμερα η εκπομπή. Φως στη σκοτεινή ζωή του κροκόδηλα. Του κροκόδηλου. Από πού τα κάνει. Πώς κάνουν την ανάγκη τους άραγε οι κροκόδηλοι. Όχι, τώρα θυμίζω. Νομίζω ότι έχουν πίσω από την ουρά. Έχουν από κάτω από την ουρά. Κάτω, ναι, ναι, άμα σηκώσει την ουρά από κροκόδηλο. Πας και σηκώνεις την ουρά από τον κροκόδηλο. Να τη ρε σύντη! Ρε και τρύπα! Ρε κορίτσια, πότε θα κάνετε εκπομπή και για τον μπαρμπούνι από πού. Είναι μα είδατε. Και γιατί γι' αυτό είναι και κόκκινο κιόλας, γιατί δεν. Ναι, αλλά μπορεί και να. Δεν πήγε το μυαλό τους ότι κανένα ζώο δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Από κάπου απορρίπτει ότι δεν χρειάζεται. Κοίτα, τα κορίτσια όμως είχαν μια εκπομπή πολύ αφιερωμένη στα ζώα, οπότε είναι λογικό να είχαν πολλές απορίες. Αλήθεια. Ναι, για τα ψάρια λίγο το είχαν. Α, για τα χρυσόψαρα. Για όλα στην αρχή. Mm. Και τα χρυσόψαρα δεν κοιμούνται με ανοιχτά τα μάτια. Και τα δύο μάτια ανοιχτά. Ναι. Ναι, εντάξει, και όλα με τα δύο ψάρια. Μάτια ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ψάρι που, το οποίο κλείνει τα μάτια του για να κοιμηθεί. Το δελφίνι είναι θηλαστικό. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, επειδή πήγε τα χρυσόψαρα, λέω. Τα χρυσόψαρα όταν ψοφάνε είναι αυτά που είναι ανάποδα. Μόνο τα χρυσόψαρα όταν πεθαίνουν. Αλλά πάνε και θάβονται μόνο του στην άμμο. Ναι, ρε παιδί μου, πάει στο στόμα ενός καρχαρία και το τρώει από μόνο του. Λέει, α, παιδιά μου ήρθε η ώρα, μου πάνε να πεθάνω κι εγώ. Μην πω κι εγώ ανάσκελα σαν αυτά τα χρυσόψαρα που γίνονται ρεζίλι. Μας δείχνουν τα τέτοια του. Έλαντε, το χρυσόψαρο είναι το μόνο ψάρι που όταν πεθαίνει πάει στο πλάι. Κανένα άλλο. Στον αφρό. Ποτέ, κανένα. Και βέβαια, παιδιά μου, τα ίδια έχουν γίνει μεταλλάξεις. Πώς έδειξα εγώ χθες το λεμόνι το οποίο έχει αυτή την αρρώστια και γίνεται από λεμόνι άλλο πράγμα. Παιδιά μου, τώρα είναι και στα θηλαστικά. Αλήθεια. Ναι, στα θηλαστικά. Κοιτάξτε να δείτε ένα ζώο πώς γίνεται αλλιώς. Τι μας ταΐζουνε, όχι μόνο μεταλλαγμένα, κτηνοβολημένα, αλλά και υποτιθέμενα βόδια, τα οποία απεδείχθησαν ότι ήταν άλογα. Τι λες τώρα. Α, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι κανένα άλογο από τον καταδρομέα. Α πούμε, σπά το πόδι του σε έναν αγώνα, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Το ταΐζανε, έγινε σαβόδι. Λέει, το θυμάσαι τον καταδρομέα που ήταν. Α, τώρα έχει άμα τον δει, είναι σαβόδι. Βόδι, να το σφάξουμε, να το δώσουμε, να το φάει. Βόδι, έχω σε ταΐζω σαν. Έτσι, μπράβο. Έχουν κάπως αλλάξει. Έτσι θα το εννοούσα. Αλλά, παιδιά μου, να σα πω κάτι. Υπάρχουν και τώρα που είπαμε και με την κρίση και με, με όλη αυτή. Την υπάρχουν ύφεση. Καινούργια επαγγέλματα. Ναι, γιατί ο καθένα ανακαλύπτει πράγματα που μπορεί να είναι χρήσιμα, να έχουν ζήτηση, να βρει μια δουλειά. Παιδιά, θέλω να μου το εξηγήσετε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ προχωρημένα επαγγέλματα σαν αυτό. Αν έπρεπε να με χαρακτηρίσει το παρόλο που δεν θέλω, θα μπορούσα να πω ότι είμαι αχαρακτήριστος, με ένταση στο χαρακτήρα και πολύ ευδιάθετος. Και είναι καθηγητής βιτρίνας. Τι, καθηγητής βιτρίνας, το γράφει από κάτω. Όχι, δεν πάει στη βιτρίνα να της μάθει λατινικά, μαθηματικά, γεωμετρία. Ξέρω εγώ, αύριο θα κάνουμε στα ξεσοράις μάθημα. Εντάξει, παιδιά, μπορώ να πω, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος είναι διακοσμητής και αλλά καθηγητής βιτρίνας. Ναι, ρε παιδί, μαθαίνεις τους άλλους πώς να κάνουν βιτρίνα. Τι, δηλαδή, ας πούμε, τόσο εξειδικευμένο. Βιτρινέζα, μπαλαρινέζα, Μιλάνο. Τι λες τώρα. Μεταπτυχιακό. Τι λες τώρα. Μεταπτυχιακό στο Μιλάνο, αμπαλάς, μεγάλη. Δηλαδή, μπαίνω μέσα και σου λέω, γεια σας. Καθηγητής βιτρίνας. Χαίρομαι πολύ. Ψυχολόγος γάτας. Ψυχολόγος γάτας, είπες. Σας έχω ψυχολόγο γλάστρας. Βεβαίως. Η πράξη το να κάνεις χρήση της γλάστρας είναι τελείως ανεξάρτητη από την αυθύπαρξη της ίδιας γλάστρας. Πάλι. Πώς, σε παρακαλώ, θέλω μια επανάληψη. Άμα διότι... της μιλάει έτσι της γλάστρας, την τρελαίνει. Ναι, θα πάθεις τη λεμονιά τη δικιά σου που βγάζει κοτετσό τέτοια. Ακριβώς. Κοτετσόποδα. Αυτό. Άρα... Η πράξη το να κάνεις χρήση της γλάστρας είναι τελείως ανεξάρτητη από την αυθύπαρξη της ίδιας γλάστρας. Stop. Η πράξη του να χρησιμοποιήσω τη γλάστρα δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τη γλάστρα. Δεν έχει να κάνει με τη γλάστρα. Αυτό δεν εννοεί. Την ταπεινώνει. Α, δεν ξέρω σε αυτό το σημείο αν φτάνει. Εγώ νομίζω ότι την ταπεινώνει την γλάστρα όταν λέει ότι αν... Την ύπαρξή της ταπεινώνει. Φυσικά, διότι η γλάστρα... Χρησιμοποιείς αυτή τη γλάστρα γιατί θες αυτή τη γλάστρα να βάλεις στο ζουμπούλι γιατί σ' αρέσει. Αν δεν έχει να κάνει με τίποτα, άρα...
Όχι, η χρήση της γλάστρας δεν είναι ανεξάρτητη από την υπαρξή. Θέλω να το ξαναδώ. Θες άλλη μια φορά, το θες, το ξέρω. Φιλόσοφος γλάστρας. Το θες. Άρα... Η πράξη το να κάνεις χρήση της γλάστρας είναι τελείως ανεξάρτητη από την αυθύπαρξη της ίδιας γλάστρας. Αυθύπαρξη, όχι σκέτη ύπαρξη. Το ότι εσύ θα χρησιμοποιήσεις τη γλάστρα δεν έχει να κάνει με τη γλάστρα αυτή καθ' αυτή. Ναι. Μα πώς θα γίνει, κύριε ψυχολόγιο μου, όποια γλάστρα να αν θα πάρω. Καθηγητής βιτρίνας. Ψυχολόγος γάτας. Δεν θα γίνω γλάστρας, δεν κατάλαβα. Παιδιά, μην γελάτε. Ένα καλοκαίρι στην Κρήτη συνάντησα μια κυρία που μου λέει ψυχολόγος στην αρχή. Ήταν από το Λονδίνο, Βρετανία. Και ήταν ψυχολόγος γάτας. Και όταν μου το έπαιξε να κακαρίζω, δεν μου φάνηκε τόσο αστείο. Και ήταν στα αλήθεια ψυχολόγος γάτας. Κακάριζες και δεν σου είπε ψυχολόγος κότας. Λοιπόν, τώρα παιδιά μου που πήγαμε στην ψυχολογία, όταν πας στον ψυχολόγο, δεν πας στα παιδικά σου χρόνια. Παιδιά μου, θα δείτε την ψυχολογική κατάσταση πώς ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ε, ετοιμαστείτε. Υπήρχε χωματόδρομο στο κέντρο του Πειραιά, περνούσε η Μαϊμού, η Αρκούδα, το Γαϊτανάκι, ο Παγοπόλης. Ο Γανωτής. Και υπήρχε και ένα στα βράδια που ερχόταν και φώναζε Ρόκα, Ρόκα. Και αυτό μου ανατρίχεσα το άκουγα. Κάθε 7 η ώρα ακουγόταν αυτή η φωνή εφιαλτική. Ρόκα, Ρόκα. Ένας γέρος. Και εσύ θυμάσαι να φωνάζουν Ρόκα. Ρόκα. 7 η ώρα στον Πειραιά. Ήταν ένας και φώναζε. Έτσι είπε, 7 η ώρα κάθε βράδυ. Ναι, το είπα να ενισχύσω την άποψή σου. Το βράδυ. 7. Ρούκα. Ρούκα. Κρυβόντουσαν τα παιδιά και τους έλεγε, δεν πάτε το φαΐ σας, θα έρθει ο Ροκάς. Ο Παπαρόκας. Ρόκα, παιδιά μου. Πούλαγε Ρόκα. Εγώ τη Ρόκα την ήξερα τώρα, το παίρνουμε παρμεζάνα. Δεν την ήξερα το 70. Πουλάγαν στο δρόμο Ρόκα. Πουλάγαν στο δρόμο Ρόκα. Ήτανε σνακ η Ρόκα παλιά. Πέρναγε, λέει, το Γαϊτανάκι, η Αρκούδα, η Μαϊμού. Η Λατέρνα. Πότε γεννήθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Το 60. Το 60. Το 60. Ναι. Βγαίνει. Ναι. Δεν τρέπεις. Πιο πριν, Γιώργο. Λοιπόν. Και δεν είσαι καν στη συντακτική μας ομάδα, χαμένος πας. Λοιπόν, θέλω, εντάξει, τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και στην αγνότητα αυτών των χρόνων, θέλω να πάμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει θυμίσει πολλές φορές πόσο αγνή ζωή κάνει και υποστηρίζει τα δικαιώματα του φτωχού, του καταφρονεμένου, της γιαγιάς με τη σύνταξη. Και επίσης των ανθρώπων που συνεργάζεται. Βέβαια. Του κάθε εργαζόμενου. Λοιπόν. Δείτε πώς υπερασπίζεται τη συνεργάτη του. Γιώργο, να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ τον Άδωνη να έρθει να πάμε χεράκι-χεράκι στην κοινωνία. Να δει Μαρβία. Δεν απέναντί του. Και Άλκο και Μαρβία για αύριο. Κυκλοφορήστε λίγο στο Συνεχίστε λίγο. Και Άλκο και Μαρβία για αύριο. Κυκλοφορήστε λίγο στο Συνεχίστε λίγο ακόμα έτσι και θα ξαγίσει το 4. Τη τάχωσε. Έβγαλε τις εφημερίδες να τις αφήσει να τις έχει μπροστά. Περίμενε. Και τι μουτζωσε. Ναι! Δεν σου λέω, περίμενε. Ναι! Σαν το λεμόνι σου ήταν το χέρι του. Ναι! Και το άνοιξε έτσι. Δεν το πήγε έτσι. Αποκλείεται, αυτό είναι μοντάζ. Αλήθεια. Δεν μπορεί ο αυτιάς, παιδιά, τώρα να συμπεριφέρεται. Το μοντάραμε εμείς. Το μοντάρατε εσείς. Εντάξει. Γιατί έχετε μια αιμόνια αυτόν τον άνθρωπο, θέλετε να τον κατηγορείτε. Ναι. Για να το ξαναδούμε. Σίγουρα θα φαίνεται ότι κάποιο δικό μα έβαλε το χέρι. Ναι. Γιώργο, να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ τον Άδωνη να έρθει να πάμε χεράκι-χεράκι στην κοινωνία. Και Άλκο και Μαρβία για αύριο. Κυκλοφορήστε λίγο στο Συνεχίστε λίγο. Και Άλκο και Μαρβία για αύριο. Κυκλοφορήστε λίγο στο Συνεχίστε λίγο ακόμα έτσι και θα ξαγίσει το 4. Το κάνει. Όχι, όχι. Δεν είναι μοντάζ γιατί και το ύφος είναι. Καλά, είναι και το ρολόι του. Δεν είναι μοντάζ. Είναι το. Φαντάσου στο γραφείο. Μαζί. Μάγδα. Μάγδα. Πού είναι η Μάγδα. Αν αυτό γίνεται μπροστά και στο πάνω, σκέψου το γραφείο. Όχι, δεν γίνονται τίποτα, μωρέ, έτσι απλώς είναι η ένταση Δεν είναι με αλυσίδες και με... Επειδή, μωρέ, ήταν και όλος αυτός ο κόσμος που μίλαγε όλοι ταυτόχρονα. Ναι, μωρέ, και τον ζελίζανε τον άνθρωπο. Λοιπόν, πού είναι τα παιδιά μου, έρχονται.
Κουιζάκι, έλα, κουιζάκι. Για δείτε, να δείτε λοιπόν αυτό το κορίτσι που διαβάζει ποιήση με το ροζ το φανελάκι. Πού το ξέρει, είναι φίλη σου. Μαζί διαβάζετε ποιήση. Α, τέλεια. Αυτό το κορίτσι λοιπόν το βρείτε, δεν το βρείτε, δεν μας νοιάζει σημασία. Έχει να πάρετε τηλέφωνο 911-405-410 ή μήνυμα αφού μου και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54888. Ένας από εσάς θα είναι υπερτυχερός που θα κερδίσει το καινούριο Samsung Galaxy S3. Είναι η νέα έκδοση του Galaxy S3 με 4G. Έτσι, είναι πολλά τα G, παιδιά, έτσι, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Τόσα G μαζεμένα. Δεν έχω πιάσει ποτέ στο χέρι μου 4G. Πιάσε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό έχει και 8 μεγαπίξελ τέτοια κάμερα, σας βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες και μπορώ να σας πω επίσης ότι αποθηκεύει, έχει 1 γίγα μνήμη RAM. Τι σημαίνει αυτό, πάρα πολύ γρήγορο, έτσι, οθόνη αφής 4,8 ίντσες, τι άλλο κάνει και θα σας πω και πόσα παιδιά μου, έχει πάρα πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, να. Αχ, δεν τα βρίσκω, θα το πω ο μετά. Α, 4.500 τραγούδια. Πόσο. Αυτό με εντυπωσιάζει. Πόσα γίγα είναι. Πόσα γίγα είναι τώρα. 4.500 τραγούδια. Πω, πω, πω. Να σας πω, 16 παιδιά. Γίγα. Είναι 16. Δυνατόν να απαντάει άνθρωπος ότι στη φωτογραφία που είναι το κορίτσι με το ρόζ το φανελάκι και διαβάζει ποιος είναι ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Όχι. Μήπως στέλνει ο Καλυβάτσης μήνυμα, μπορεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά μου, σας παρακαλώ πολύ, πάμε σε Κατινάζ αμέσως. Καλλιτεχνικό κατινάζ. Γεια σας, καλώς σας, καλώς σας. Μπράβο, μπράβο. Είσαι υπερπαραγωγή, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και εσύ έβαλες κάτι πολύ ελληνικό μισό. Ξέφυγε από το καρό. Τις φιλοφρονήσεις, μ' αρέσει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε μαζί, μια χαρά. Από το πρωί που είμαστε που ερχόμαστε με τις φόρμες μας και αυτά και μετά γινόμαστε πιο. Μεταμορφωνόμαστε. Ένα φιλόνα και λέμε, ω, μα πού. Ω, αυτά δεν ξέρω, για σας. Να ξεκινήσουμε εμείς τη Λιάννα της φωτογραφίας. Την έχω λίγο φτιάξει, την έχω εξελίξει. Σας έχω και βίντεο ντοκουμέντα όμως. Ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο γιατί είναι δύο. Από τα παλιά. Θα δούμε, παιδιά μου, Γιάννη μου, θα ανατριχιάσεις. Νομίζω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα θυμηθούμε ένα βίντεο που δεν το ξέρατε. Και εγώ όταν το ανακάλυψα χάρηκα πολύ. Την Ελένη Μενεγάκη, 23 χρόνια πριν, να πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ του Αντίπα, ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ωραία τραγουδία. Παρακάτω. Ένα σου σημάδι μόνο για να έρθω. Να ζω. Έλα, μην χειροκροτάτε και μετά συνεχίζει. Παιδιά μου είναι ντυμένη αεροσυνοδός και ο Αντίπας είναι φυσικά ο πιλότος. Τι άλλο θα ήταν. Και τι σχέση έχει με το σημάδι. Τίποτα. Με το σημάδι. Τίποτα. Δεν θα έπρεπε να είναι πλαστικός και να πάει. Με ένα σου σημάδι μόνο. Για να ζω, βλέπει Μαρία μου λέει. Έτσι, μπράβο, αυτό. Έλα, πάμε. Τι άλλο έχεις. Έχω Άντζελα Δημητρίου, η οποία πριν από 20 χρόνια έκανε μια πολύ ωραία δήλωση. Την οποία αυτή η δήλωση την έκανε πράξη τώρα, πριν από ένα μήνα. Δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Στο καλό. Αλλά όλα πριν αυτά τα χρόνια. Χρόνια ναι, το επεξεργαζόταν φώτι μου στο μυαλό της. Τέλεια. Σας έχω Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος έγινε ρεμπέτης. Και τραγουδάει βεβαίως σε ρεμπετάδικο εδώ στην Αθήνα. Να πάμε. Είναι πάρα πολύ καλός, παιδιά. Δεν ξέρω, θα τον ακούσω. Ποιο ρεμπετάδικο. Δεν ξέρω φόρμα. Να πρέπει να πάμε. Έλα, βρε χρυσό μου κορίτσι, το παιδί τώρα ναι. Και έχω και Ιωάννη Παπαζήση μεταξύ άλλων, ο οποίος θέλει να γίνει μαύρο. Θα ήθελε μάλλον να είναι μαύρος. Για να έχει τα προσόντα, καταλάβατε πού. Ναι, και πειράζει, διότι σου λέει μαύροι δεν γυρνάνε εύκολα και έχουμε και αποκλειστικά και δεν τον Μαμπούγκο που είναι ο αρχηγός της φυλής. Να ευχαριστεί τον Ιωάννη. Μάλιστα. Φύγαμε. Ναι, το ξέρω, θες και αυτή την εβδομάδα να μείνεις τελειάλατος. Κι εγώ που δεν σου χαλάω χατήρι, θα σου δείξω φρέσκα και παλιότερα χαΐρια της ελληνικής showbiz που πολύ θα σ' αρέσουν. Ξεκινάμε με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Λέδη, που πριν πολλά χρόνια έδωσε συνέντευξη στο Γιάννη Μαρίνο και έκανε δήλωση φωτιά. Θέλει από εδώ και πέρα κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη
και φοβερά σωστή. Προφανώς τη δήλωση της αυτή επεξεργαζόταν τόσα χρόνια και έτσι πρόσφατα αποφάσισε πως πρέπει να δίνει συνεντεύξεις μόνο μέσω mail. Δεν είναι ότι δεν δίνω συνεντεύξεις, αλλά στο παρελθόν ο ενθουσιασμός μου και η πλήρης έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν κάνει κάποιους να με εκμεταλλευτούν με πολύ αρνητικό τρόπο, ακόμα και με πράγματα που δεν έχω πει. Και από τη Λέδη στον πρόεδρο Lincoln, που υποδίθηκε άριστα ο Ντάνιελ Ντε-Λούις και με αφορμή την ταινία ήρθε στην Αθήνα. Αφού πρώτα πήγε βόλτα στην Ακρόπολη, στη συνέχεια το παλικάρι ένιωσε μια μικρή λιγούρα και πήγε για φαγητό. Ιδιαίτερα ευγενικός με όλους, ζήτησε να δοκιμάσει ελληνικές γεύσεις. Ψαρόσουπα για πρώτο πιάτο, πράσινη σαλάτα και αρνάκι με κρούστα μελιτζάνας στη συνέχεια. Αυτό το αρνάκι με κρούστα μελιτζάνας πολύ το ζήλεψα. Ζήλια έχει και ο Ιωάννης Παπαζίζης για τη μαύρη φυλή, γιατί σου λέει πολύ θα ήθελε να είναι μαύρος και για τα προσόντα, ξέρεις που, αλλά και για άλλα πολλά. Είχα πάντα μια. Δεν είναι πλάκα, σοβαρά το λέω. Δεν ξέρω, εκτιμώ πάρα πολύ το είδος του παιδάκι, ναι. Του μαύρους, είναι πάρα πολύ. Γιατί? Δεν ξέρω, τους θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά, ξέρεις, σωματικά προσόντα, ότι είναι μια, πώς να πω, φυλή, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, που έχουν. Δεν γερνάνε πολύ εύκολα. Ιωάννη, ο Μαμπούγκο και οι φίλοι του πολύ σε ευχαριστούν. Μαμπούγκο γουστάρει. Μαμπούγκο χορεύει τώρα. Και τη φίλη του, δηλαδή την ελληνική, που εγκατέλειψε λόγω κρίσης και πήγε μόνιμα πια στο Ντουμπάι, μίλησε ο Μηρακλής Βιντιάδης. Είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Δεν αντέχω. Δεν άντεξα. Τα παρατάω και φεύγω. Το ξέρεις το τραγούδι. No money. No money. No money. No money. Ενώ εκεί money, money. Much money. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας βέβαια όπως πάντα. Σκηνοθετώ, έχω σκηνοθετήσει συναυλίες μεγάλες. Μάλιστα έχω πάει και Κατάρ τώρα και έχω γυρίσει και εκεί ένα έτσι μεγάλο θεατρικό musical. Αλλιώς είναι τα πράγματα, είπε και ο Πάνος Μουζουράκης για τη συνεργασία του με την Άννα Βύση στους Δαίμονες, που τελικά δεν ευδοκίμησε. Έχω και δήλωση αποκλειστική. Η αλήθεια απέχει πάρα πολύ από αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο θα το πάρω μαζί μου στην τάφο. Καλή σχέση σημαίνει σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο, πάμε για καφεδάκι. Καλή σχέση εννοούμε, δεν έχετε τσακωθεί. Δεν έχει υπάρξει διαπληκτισμό. Όχι, όχι. Ποτέ. Ήταν πάντα ευγενέστατη στο τηλέφωνο και προσπαθούσα να κρατήσω και εγώ τους τύπους. Και να είμαι κι εγώ ένα ευγενικό παιδί όπως είμαι μεγάλος και με μαθημάω να μου να είμαι. Δήλωση έκανε και η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτειά της που αφορά σε χρέη προς το δημόσιο και είναι πολύ πικραμένο το κορίτσι. Ευτυχώς όλο αυτό είχε αίσιο τέλος. Είναι και όλα καλά και με το θέμα που είχε προκύψει και με εσάς και νομίζω ότι. Είναι όλα καλά, είναι όλα καλά. Δεν πιστεύετε δικό σας το λάθος ή συνεργατών σας? Ήταν ένα σύνολο πραγμάτων. Τώρα δεν μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να το συζητάω αυτό. Το έχετε λύσει, είναι όλο okay. Ναι, είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερη. Ακολουθεί η αγόρη του Μόχθου και του Μεροκάματου, που έκανε στροφή στην καριέρα του και κακό δεν το λες. Ο Πασχάλης της Αρούχας τραγουδάει σε ρεμπετάδικο της Αθήνας και ένα στέρι γεννιέται και λάμπει. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να εκφράσουν. Λαμπερή ήταν και Ζέτα Μακρυπούλια στο σόου της Κυριακής με στην ξόβιζη ροζ τουαλέτα της, την οποία παρεμπιπτόντως πριν κάτι χρόνια φόρησε σε ίδια βερσιόν το λενιό. Τρομερό! Τρομερό είναι και το βίντεο κλιπ που ακολουθεί και πολύ μας άρεσε που το ανακαλύψαμε. 22 χρόνια πριν, η Ελένη Μενεγάκη με λάγνο βλέμμα σε ρόλο αεροσυνοδού πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ του Αντίπα ένα σου σημάδι μόνο. Εδώ τα λόγια είναι περιτά. Ένα σου σημάδι μόνο, μια ελπίδα για να ζω, να παλεύω με τον πόνο. Ένα σου σημάδι μόνο, ένα σου σημάδι μόνο, ένα σου σημάδι μόνο για να ζω. Για πείτε μου εσείς, για ποιο λόγο το γυρίσανε στην Ολυμπιακή? Ένα καλό Ολυμπιακή. Τότε σπόνσορες. Όχι, απλώς δεν υπήρχε τίποτα. Τους έδωσε Ολυμπιακή το αεροσκάφος. Και δείχνει και πλάνο Ολυμπιακή και φεύγει Ολυμπιακή. Πού είναι η Ολυμπιακή, πάει. Αυτό ένα στη σημάδι μόνο. Γιατί τώρα δεν έχουμε Ολυμπιακή? Έχουμε.
Είναι σε ένα περιορισμένο. Περιορισμένο. Πάντως αυτό με την Ελένη δεν το είχα δει. Ενώ έχουμε δει παλιότερα βίντεο. Με τον Νικόλα το συζητάγαμε. Το δούμε μαρτυρί στο Ρακιτζή, έχουμε δει επίσης. Ναι, αυτό δεν το έχουμε δει. Όχι, όχι, και κούκλα. Ωραία, το μακιγιάζ λίγο χάλια, αλλά όλο το υπόλοιπο πολύ νόστιμο. Μάλιστα. Για να μην πει τίποτα ολόκληρο καλό. Πάμε, ρώτησε. Έλα, παιδιά μου, πάμε. Και θέλω, παιδιά μου, να μου πείτε για εσά ποιο είναι ο ορισμό τη επιτυχία. Ο ορισμό τη επιτυχία. Μάλιστα, ναι. Να είσαι ευχαριστημένος από τους όρους της ζωής σου. Α, καλό είναι, αλλά νομίζω ότι ο Winston Churchill είναι καλύτερο, παιδιά μου. Ακούστε τι ωραίο, Κουβάγια, καλέ που είναι. Η επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία. Αυτό μας το έχεις ξαναπεί, ρε Γιάννη. Τι λες, καλέ. Μα τι λες, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Ρε Γιάννη. Χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Γιάννη! Γιάννη, μας λες τα αλήθεια. Μαρία μου, είναι που ξεχνάω, συγγνώμη. Δεν ξεχνάς, δεν τα μαθαίνεις τουλάχιστον. Τουλάχιστον να το θυμάται, Μαρία. Για βρείτε την εκπομπή που θα ξανάπε. Και εγώ ενθουσιάστηκα ότι θα σας πω την είδηση. Ναι, ότι θυμόσουν αυτό, Μαρία, όμως. Μαρία μου, κάνει εγώ κλεινόμαστε. Δεν θυμάμαι κάτι σαχλά τώρα, αλλά τέτοια σοβαρά. Σωστά. Γιατί όμως σας το είπα αυτό, παιδιά μου. Διότι υπάρχει μία πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Για να αποδειχθεί ότι κάνεις ξεπέτα, έχεις βγάλει τρεις σοφίες και τις βάζεις συνέχεια. Καλέ, δεν θυμάμαι, αλλά είναι σαλαμόγιο. Έλα, άσε με να πω. Λοιπόν, είναι λοιπόν μία τραγουδίστρια, παιδιά μου, η οποία συμμετείχε στο X-Factor. Και την οποία, παρόλο που έκανε μεγάλη και σπουδαία καριέρα, ο Θεοφάνους όχι μόνο την είχε απορρίψει, της είχε βάλει χ, αλλά της είχε πει κιόλας να πάει για σπουδές στο Λονδίνο. Τέτοια προσβολή της είχε κάνει. Γιατί στο Λονδίνο, είναι χειρότερα. Καλά, είναι. Όχι, να μάθει να σπουδάζει, σου λέει να πάει να βελτιώσει τη φωνή της. Γιατί δεν είχαμε εδώ σχόλες και δεν πήγαινε στο Λονδίνο. Τι να σου πω κι εγώ. Τώρα, δεν είχε ανοίξει δικιά του ακόμα ο Θεοφάνους, άμα είχε ανοίξει εδώ, τι έλεγε να ζει. Σωστό και αυτό. Αυτά είναι. Για να δούμε λοιπόν. Αλλά για να σα το κάνω και λίγο πιο εύκολο, θα σα δείχνω και μερικά αποσπάσματα μουσικά. Μάλιστα. Ξεκινάω λοιπόν την ανάγνωση. Αν βεβαίως έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Ποια λοιπόν τραγουδίστρια που συμμετείχε στο X Factor απέρριψε ο Γιώργος Θεοφάνους λέγοντάς της να πάει για σπουδές στο Λονδίνο? Φώτης. Φώτη μου, ξεπιάστηκα. Το Θεό. Παιδιά μου, έκανα γυμναστική πάλι σήμερα και ξεπιάστηκα. Έτσι, Φώτη μου, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ θα σου λέω ονόματα και παράλληλα θα σου δείχνω και μερικά αποσπάσματα για μήπως... Η οποία έκανε καριέρα ρίμιν του Θεοφάνους. Εννοείται. Τι λες τώρα. Λοιπόν, αλφα λοιπόν για σένα. Την ίδια δάμου που τη θυμόμαστε από το La La Love της Eurovision. Μετά θα μας πεις και τι θα γίνει τη Δευτέρα στο Σαμόν που αφορά στη Eurovision. Παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουνε την... Θα δείξουν τη Δευτέρα για πρώτη φορά τα τραγούδια που θα... Στο Eurovision! Να μας κλείσει τραπέζι! Γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο να έρθεις? Α, και δεν το σηκώνω! Έλα, έλα, Φώτη. Ναι, λοιπόν, Β, την Ελευθερία Ελευθερίου που επίσης θυμόμαστε από το Αφροντίζιακ πέρυσι και τη Eurovision. Η τρίτη είναι η Νίκη Πόντε. Θυμάσαι το μεγάλο της το σουξέ το αγγλικό. Την αγαπώ την Νίκη Πόντε. Για να θυμηθούμε όλοι μαζί. Και τέλα Πόντε, και τέλα Πόντε. Something about
δύσκολο γιατί και οι τρεις είναι Κύπριες. Α, λοιπόν, έχεις όμως μόνο τρεις επιλογές. Δεν είναι Κύπρια, τι είστε καλά. Ελληνοκαναδέζε. Και οι τρεις είναι Κύπριες. Καλά, Κύπρια είναι Κύπρια. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, βεβαίως. Είναι αυτό, ναι. Καλά για τον Κύπριο. Λοιπόν, αχ, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Θα καταρρεύσω! Τι μοιάζει, αλλά πάνω να σου μοιάζει. Έλα, πες την τύχη! Έλα! Λοιπόν, ωραία, τύχη. Τύχη, 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 τύχη μαζί μου. Το Β Ελευθερία Ελευθερίου! Τι λες τώρα! Τέτοια τύχη! Καλά! Δεν γίνεται. Ο Αντένα προβάλλει πάλι σε επανάληψη το X-Factor. Και εγώ το είχα ξεχάσει ότι η Ελευθερία Ελευθερίου είχε δηλώσει συμμετοχή, είχε περάσει από την οντισιόν και την είχαν περάσει και οι τρεις κριτές, δηλαδή η Γκαγκάκη, ο Μουρατίδης και ο Λεβέντης. Και ότι μόνο ο Θεοφάνος δεν της είχε δώσει το πάσο για να μπει στο διαγωνισμό. Και δεν μπήκε. Άρα Γιάννη, ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Παιδιά μου, λυπάμαι ειλικρινά, δεν το θυμόμουν. Τι λες, αλλά ήρθε η ώρα να το θυμηθούμε όλοι μαζί. Τι της είχε πει και δεν είχε φαρμακώσει ο Γιώργος Θεοφάνους. Τα όνομα του Θεού. Νύχτες που θέλα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουνε οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ. Μέρες που τα λόγια σκότωνα σαν σφαίρες, στα σεντόνια θύελες και αγέρες. Ήσουν χειμέρα παράθυρο κλειστό. Μέχρι να κάνεις λάθος και να χαμογελάσεις, ήσουν ένα αδιάφορο πρόσωπο. Μόλις έκανες λάθος και χαλάρωσες λίγο, είδαμε μια λάμψη στο πρόσωπό σου. Αυτή τη λάμψη πρέπει να τη βάλεις μέσα στο τραγούδισμα σου, αλλιώς δεν λέει τίποτα. Χαμογέλασε γιατί έκανε λάθος. Ναι, ναι, έκανε λάθος τα λόγια. Πώς θα συνδυάσεις αν περάσεις το ότι θα φύγεις έξω και το X-Factor, δηλαδή... Δεν θα φύγεις. Δεν έχω σκεφτεί αν περάσω, τι θα γίνει, τι θα πρέπει να κάνω. Λοιπόν, okay, να θα σε διευκολύνω εγώ, Ελευθερία μου. Θα πήγαινα στο Λονδίνο. Λοιπόν, αυτό θα έκανα εγώ. Οπότε η απάντηση από μένα είναι όχι. Για να σε διευκολύνω. Εγώ σκέφτομαι αυτό που εγώ θα ήθελα να δω και σκέφτομαι πιο πολύ το X-Factor. Η απάντηση δική μου είναι ναι. Εγώ θα ήθελα να σε δω στην επόμενη φάση. Βλέπω μπροστά μου μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, με εκφραστικά μέσα, σωστή φωνή και θα ήθελα να δουλέψουμε και μαζί, οπότε και από μένα έχεις ναι. Η κυρία Γκαγκάκη θα αποφασίσει αν θα συνεχίσεις ή όχι. Ευχαριστώ. Η Ελευθερία έχει πάρει δύο ναι και ένα όχι και χρειάζεται άλλο ένα ναι για να περάσει στο bootcamp. Το μέλλον της στο X-Factor εξαρτάται από την απόφαση της Κατερίνας. Θα σου πω ναι, για να το δούμε άλλη μια φορά. Okay. Άρα πέρασες. Γεια σου. Μπράβο, ωραίο κορίτσι. Πάντα αυτό ωραίο, που είπες στην αρχή ότι αυτό το χαμόγελο είχε δίκιο. Σε αυτό είχε δίκιο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, η φωνή της νομίζω ότι δεν ξέρω είχε από μουσική. Είχε πάρα πολύ τρακ και έτρεμε λίγο τη φωνή της. Πάντως, παιδιά, άσχετο, ο ελληνικός τελικός φέτος θα είναι υπερπαραγωγή. Σου λέει θα έρθει ο Ντίμα Μπιλάν, η Ρουσλάνα, η Μαρία Σερίφοβιτς, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, όλοι στην Ελλάδα, παιδιά μου. Καλά. Το λες που θα έρθει η Σερτά. Και η Σερτάπ θα έρθει! Η Σερτάπ Μπερενέρ! Ωραία, Παναγιά μου, τι θα ζήσουμε. Μεγάλια, μεγάλια, μεγάλια. Επιτέλους! Λοιπόν, έλα, έλα, παιδιά, πάμε σε άλλο. Να έρθουν, αλλά να φέρουν και κανένα τάπερ, ρε φαινέ, να γίνει, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Τώρα που λες το τάπερ, κοίταξε, μπορεί και στην Τουρκία κιόλας αγαπούν πάρα πολύ τον καφέ. Αλλά δεν χρειάζεται να κουμπαλήσουν μαζί τους καφέ, διότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ γνωστή κυρία της τηλεόρασης, η οποία, παιδιά μου, έχει ένα χούι. Ενώ από τη μια σε βρίζει, από την άλλη σε κερνάει και σπίτι και λέει: θες να πιούμε ένα καφεδάκι να τα βρούμε. Ναι, μετά σε ξαναβρίζει και μετά πάλι σου λέει: καλά, έλα από το σπίτι να σε γλυκάνω. Αχ, ποια είναι. Τι σου είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τη. Λοιπόν, εσείς θα μου το βρείτε, αν βεβαίως έχετε διαβάσει καλά. Καλή! Σήμερα. Το έχω ξενυχτήσει. Και να πω και να σε βοηθήσω ότι αυτό το λέει πάντα σε σχέση με τους τηλεκριτικούς. Με αυτούς τα έχει βάλει. Ξέρω, τώρα σε θυμήθηκα. Ωραία. Ποια είναι αποτυχία. Για λοιπόν. Το χαρίζουμε. Το λέω. Για πες. Όχι. Θα το γράψω και θα το δω. Μπράβο, γράψτε από πίσω.
Ποια λοιπόν κυρία της τηλεόρασης, ενώ αρχικά εκτόξευε τα βέλη της προς τους κριτικούς που τη σχολιάζουν, στη συνέχεια τους καλεί για καφέ για να τους γλυκάνει. Μαρία, πάλι καλά που το έγραψες. Ναι, το έγραψα. Να δούμε το χαρτί. Να το δούμε. Όχι, να πω τις επιλογές πρώτα. Όχι, να τη βοηθήσουμε. Ωραία. Άλφα λοιπόν για σένα, Μαρία μου. Η Μιμή Ντενίς είναι αυτή η κυρία της τηλεόρασης. Β, η Βάνα Μπάρμπα. Η Γ, η Ευγενία η Μανολίδο. Τώρα είναι ή η Μιμή ή η Βάνα. Η Μιμή έδωσε μια συνέντευξη τελευταία. Στο Εθνός. Αλφα. Έλα, έλα! Ο Θεμούλης είχε δίκιο, είναι Βάνα! Το έγραψα! Η Βάνα ήταν το προφανές ρε παιδιά, ναι. Όχι, δεν θυμάσαι που είχε πει η Βάνα για το Βίδο. Ναι, για το Βίδο τρεις φορές το έχω πει. Α, για το Βίδο, είναι. Λοιπόν, τα ξέρεις ψιλοκαλά ότι μου η Μαρία είναι που ανήμουσα διάβαστη. Και πήγε ο Βίδος στο σπίτι της Βάνα. Όχι, παιδιά. Σιγά μην πήγε και όλες τις πήγαν έξω για καφέ με το Βίδο. Ακούστε δεν τον ήπιαν τον καφέ. Ραντεβουδάκι. Βρε, ακούστε. Βάνα ο Βίδο, το νέο ζευγάρι στην πόλη. Έχουμε πληθυντικό αρέσει αυτό το πλήθυμα. Βέβαια, Βίδος Βάνα. Έχουμε, σας λέω, πληθυντικό αριθμό. Διότι εκτός από τον κύριο Βίδο, τον οποίο έπιασε στο στόμα της η αγαπημένη Βάνα Μπάρμπα, έπιασε και την Αφροδίτη Γραμμέλη. Ναι, γιατί κάνουμε μαζί εκπομπή. Μάλιστα. Και αφού πρώτα Μαρία μου τη εκτόξευσε καλά-καλά τα βέλη της, μετά την κάλεσε και αυτή για καφέ. Για καφέ. Πάμε στις Βάνας για καφέ ένα πράγμα. Ωραία. Για πάμε. Εγώ χθες διάβασα το Βήμα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Υπήρχε ένας λίβελος από κακίες και σκουπίδια εναντίον μου, τραγικά, από κάποιον κύριο, το όνομά του... Βίδος. Βίδος, λοιπόν. Και λέω τώρα πρόσεξε, και αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουνε. Και κρίμα, γιατί είναι και στο Βήμα και θεωρώ ότι μια σοβαρή εφημερίδα δεν πρέπει να έχει την κοινή αντιμετώπιση που έχουν ο κίτρινος τύπος. Ένας άνθρωπος είναι χορτάτος, είναι και γενναιόδωρος με τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του τίποτα. Περιμένουν να πούνε μια κακία για να ασχοληθεί το Σταρ, ο Αντένα, το Μέγκα, να πούνε «Συγγνώμη, ο Τάδε είπε κάτι κακό για σας». Εγώ λοιπόν, παρόλο που με στενοχώρησε ο συγκεκριμένος κύριος και το απαντώ με κάποια μήνυση, γιατί θεωρώ ότι του αξίζει, θεωρώ ότι είναι άκρος συκοφαντικό όλο αυτό το δημοσίευμα, όλο αυτός ο λίβελος, και δεύτερον, τον καημένο είμαι σίγουρη ότι θα είναι κανένας κοντούλης, φαλακρός, που άμα το δεις περνάει παρατήρητος, δεν θα μπορεί να κάνει καλό σεξ, θα είναι κανένα κακομήρικο. Ξέρω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά τον αγαπάω, και αν σε έρθει να τον πάρω και μια αγκαλιά, αλλά ειλικρινά του στέλνω την αγάπη μου. Αλλά συγγνώμη, γιατί αν το διαβάσει κάποιο ξένο, και εγώ γιατί να πρέπει να στεναχωρηθώ και να τον λουστώ. Α έρθει να πιούμε ένα καφέ, να τον γλυκάνω λίγο. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία Γραμμέλη, αλλά πιστεύω ότι κάνει τη δουλειά της έτσι λίγο με χερέκακο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά θα ήθελα να την καλέσω προσωπικά να έρθει να πιει ένα καφέ εδώ, να γνωριστούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει το κακό να πουλάει πια. Είμαστε τόσο λαβωμένοι όλοι από την κοινωνική κατάσταση της πατρίδας μας. Εγώ και με το dancing το είδα και με την παρέα εδώ με τα παιδιά. Βλέπω ένα πράγμα. Ότι αν υπάρχει αγάπη και κατανόηση, όλα ξεπερνιούνται. Όποιος έχει κακία και βγάζει την κακία του με τέτοιο τρόπο, θα το χρεωθεί ο ίδιος. Καταρχάς δηλητηριάζει την ψυχή του. Γι' αυτό και προτείνω ότι πρέπει να ηρεμήσουμε και να υπάρχει μια αγάπη και μια αγκαλιά ο ένας στον άλλο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα τσουνάμι όπου πρέπει να επιβιώσουμε. Καλά κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Εγώ θα τους καλούσα να έρθουν εδώ στο δικό μας το χώρο να φάνε, να πιούν, να γελάσουμε. Βαραίνεις το κάρμα σου, σου λέει. Βέβαια, σου λέει, έλα, καφέ και αγκαλιά. Καφέ και αγκαλιά. Αν κάτι θα μας καλέσει για καφέ. Άντε καλέ. Έχουμε πιτών, δεν μας έχει καλέσει. Δεν έχουμε πει κακά πράγματα, η παιδιά για την Βάνα. Πρέπει να πούμε κακά για να μας καλέσει. Καλιαρντά έχουμε πει, δεν έχουμε πει κακά. Σωστό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει να ψήνει καφέ, παρεμπιπτόντος τώρα. Γιατί εσύ ψητώ. Έλα καλέ καφέ, δεν ξέρει. Ελέω, βρε παιδί μου τώρα και εσύ. Βάλει καφετιέρα. Όχι, βάλει άμμο. Όπως λέμε το καφέ της χαράς, το καφέ της Βάνας. Πάμε, πού. Διαγωνισμό και διαφημίσεις. Κιόλας. Λοιπόν, έλα παιδιά, πάμε παρακαλώ πολύ. Έλα. Αυτή η κοπέλα η οποία διαβάζει ποίηση ξαπλωμένη με ρόζε σε όρκα. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Σε ένα ροζ περιβάλλον με αυτά τα ωραία μαλλιά και ωραίο όμο. Όλα τα πα. Ποια είναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Φου μου και ενώ ονοματεπώνυμο, δικό σας ονοματεπώνυμο, στο 54888 ή 911-405-410. Κρατάω στα χέρια μου αυτό το καινούριο μοντέλο Galaxy S3, το οποίο είναι 4G. Ναι.
Συνέχισε να μας λες. Λοιπόν, 4G, σταμάτα. 16 γίγα. Oh. Έχει πόσα, δεν ξέρω, RAM. G και γίγα, ωραία. Έχει ένα γίγα RAM. Πώς? Ένα RAM, ένα γίγα RAM. Όχι, 16... παιδιά μου. Έχει Wi-Fi. RAM. Α, μπορείς να κάνεις και hotspot, βέβαια. 16 εκατομμύρια χρώματα, παιδιά μου. Γι' αυτό δίνει μία οθόνη πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν 16 full... εκατομμύρια χρώματα. Ναι. Ναι. Full HD. Full HD η οθόνη, έτσι, μπορεί να αποθηκεύσει 2.600 φωτογραφίες, 22 ταινίες AVI. Τι μου λες, τι λες τώρα. Παιδιά μου, κρατάτε στα χέρια σε ένα υπέροχο μηχάνημα. 4G, το λέω και το παραλαμβάνω. 16 γίγα χωρητικότητα. Λοιπόν, πάμε να το... τι να κάνουμε. Να το διεκδικήσουμε, τηλεφωνώντας το 911-405-410, πάμε στο διαφημίσει και όταν γυρίσουμε... Θα μάθουμε ποια είναι η παρουσιάστρια, η αναποφάσιστη μάλλον παρουσιάστρια, η οποία άλλαξε 6 φορές χτένισμα κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής. Oh. Και επίσης, ποιος τραγουδιστής που είναι μόνος του το τελευταίο καιρό, είναι ερωτευμένος, αλλά ντρέπεται να της το πει. Αφού είναι... Ζουζούνια, και επιπλέον θα μάθουμε ποιοι οι celebrities διάσημοι του Star από έξω έβγαλαν τα οπίσθια τους στη φόρα. Συν ποιο είναι το νέο όνομα του Jermaine Jackson, του αδελφού του Michael Jackson, του εκλειπώντα. Καινούργιο όνομα, Michael Jermaine. Μετανομάστηκε. Μετά το διάλειμμα. Παιδιά μου, έρχονται τα νέα. Θέλω να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές, βασικά τηλεθεατές από το Ντουμπάι και από το Μεσολόγγι μας δώσανε. Και από το Μεσολόγγι. Ναι. Ντουμπάι, Μεσολόγγι, είναι αδερφές πόλεις. Λοιπόν, αυτές οι δύο πόλεις έχουν πολύ καλά πληροφορημένους τηλεθεατές. Οι οποίοι πρόσεξαν. Πόλη είναι το Ντουμπάι. Πόλη είναι. Όλα καλά τα είπες. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά είναι πόλη. Εμμυρατό. Το Ντουμπάι είναι μία πόλη. Φτάνει τα είναι αεροδρόμια του Ντουμπάι. Γύρω-γύρω είναι όλο Ντουμπάι. Από Ντάμπι, λίγο πιο κάτω. Ναι, και πόλη. Τώρα δεν ξέρω. Ενωμένα. Γιατί μου το ξεφτιλίζουνε, πάω να κάνω μια αποκάλυψη. Περιμένει από την αποκάλυψη. Ποια χώρα είναι το Ντουμπάι. Έλα, έλα. Δείξαμε λοιπόν το βίντεο με το Trust TV, την Πέπιτσα, Μελή και όλους εκεί. Δεν είναι Trust TV. Οκ, το κάλυπτε. Είναι σχολή μαγειρικής. Σχολή μαγειρικής. Σχολή μαγειρικής. Της Πέπης της Θεσμελή. Με μαθητές. Με μαθητές. Τον Μίστερ Μπούτια. Ναι. Γκάλι Φέρι. Την Γκάλι Φέρι. Έναν άλλον. Είναι ο Κολλημένος, που θέλω πολύ να μου βάλετε το τραγούδι του Κολλημένου. Ο Παναγιώτης Κολλημένος. Και έχουμε έναν διευθυντή της σχολής. Που λέγαμε ποιος να είναι αυτός, μωρέ, και ποιος να είναι αυτός, μωρέ. Αυτός. Και ρωτιόμασταν αν η Πέπη τα έχει ακόμα με τον αδερφό του Άδωνη Γεωργιάδη. Να τους, παιδιά, ο Γεωργιάδης, ο Αλέξανδρος. Άρα είναι δεσμός ακόμα. Ναι, καλέ. Και να η φωτογραφία παλαιότερη που επιβεβαιώνει το γεγονός. Και μπαίνει και αυτό στην τηλεόραση. Ο ένας πουλάει βιβλία για τον Πλάτωνα. Μπράβο. Και ο άλλος κάνει εκπομπή με το Μίστερ Εθνικά Μπούτια. Τι τέλεια. Τι ωραία. Είναι πολύ πρισματική η οικογένεια. Αυτό παιδί. Όπως το πες. Οι αδερφοί Γεωργιάδη λοιπόν έχουν κατακλείσει την τηλεόραση. Αδερφοί δεν έχουν. Όχι, οι αδερφοί Γεωργιάδη έχουν κατακλείσει την τηλεόραση. Παρακαλώ! Ούτε η Κόλμπης και η Κάρικ τον τέτοιο σου ξέρουν είχαν. Πάρα ματιάσανε σήμερα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε τον Ιζάκη, παρακαλώ. Λοιπόν, άλλη μια κοπέλα τώρα. Λοιπόν, ποια είναι αυτή που διαβάζει ποιήση. Η αδερφή Γεωργιάδη. Δεν ξέρουμε αν είναι ξένη. Ελληνίδα είναι, σας βοηθάω. Ελληνίδα είναι αυτή. Τη βρείτε, δεν τη βρείτε, δεν έχει σημασία. Αυτά να τηλεφωνήσετε στο 911-405. Κάτι μου έχει φύγει. Ωραία, λοιπόν. 405-410, να στείλετε μήνυμα αφού μου κενώ ονοματεπώνυμο στο 50. Δεν ξέρω. 4-8-8-8. Σήμερα αποσυντονιστήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω να σας δώσω, παιδιά μου, αυτό το Samsung Galaxy S3. 4G. Πιο γρήγορα από τα γρήγορα. 16 γίγα αποθηκευτικό χώρο. 8 MP είναι η κάμερά του, βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες και βίντεο. Η οθόνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορείτε να βλέπετε πιο ωραία και βίντεο κλιπ αλλά και ταινίες ολόκληρες. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 22 ταινίες AVI. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει 16 εκατομμύρια χρώματα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δίνω σήμερα. Μπράβο, πάμε, Λουκά.
Πάμε, πάμε λοιπόν σε ένα εξαιρετικό θεματάκι. Έχει ετοιμάσει ο Νικόλας Μακροδημήτρης, ο οποίος ο Νικόλας τι έκανε. Μάζεψε όλα τα φοβερά που κάνει η celebrity στο μήνα που μας πέρασε. Ναι. Και μας τα έχει παραθέσει όλα μαζί για να μην χάνουμε χρόνο. Όταν λέμε κάνει όχι αγαθοεργίες, έχει μαζέψει όλες τις βλακίες. Αγαθοεργίες. Δηλαδή, όχι τα καλά, τα κακά. Κοίτα, οτιδήποτε κάνουν οι celebrity για να τραβήξουν τα φώτα και εμάς το ενδιαφέρον. Λοιπόν, και έτσι έχουμε να αποκαλύψουμε πέρα από τον Justin Bieber, ο οποίος έβγαλε τον ποπό του στο Twitter και μετά τον κατέβασε. Αλλά όλοι το είδανε, ναι. Άρα μπορείς να το έχεις. Έκανε το δηλαδή... Το έχουμε. Χραπ. Έκανε, κοίτανε παιδί, κατέβασε, όχι, στο Instagram, σε φωτογραφία, κατέβασε το παντελονάκι του, έβγαλε φωτογραφία τα οπίσθια του και μετά την κατέβασε. Τη διέγραψε από το Instagram. Το μετά. Αλλά τέλος πάντων, ο χαμός είχε γίνει. Τα τάσπρα ψηλίχα στο καημάνα. Μέγα στάρ, εξέθεσε τα οπίσθια της πάνω σκηνή. Συνέβη και αυτό. Κατά λάθος, αλλά παρόλα αυτά, οι φωτογραφίες της κάμερας ήταν εκεί. Επίσης, ο Τζερμέν Τζάκσον. Ο γνωστός Πία Σαντόρα, When the Rain Begins to When the Rain Begins to Πώς λέγεται τώρα, δεν λέγεται Τζάκσον. Με το ονομάστηκε. Είναι αποκαλυπτικός, ο Νικόλας θα μας το δείξει. Επίσης έχουμε το πολύ ταπεινό σπίτι της Ριάννα. Φωτογραφίες, τίποτα. Έχουμε... Σε ποιο μέρος. Καλά, έχει παντού. Κάτσε να σου πω τώρα το συγκεκριμένο που είναι, δεν βλέπω, που είναι, δεν μας λέει που είναι. Κάπου είναι. Επίσης θα σας αποκαλύψουμε τι κοινό έχει η Britney Spears με το Russell Crowe. Βεβαίως. Και έχουμε και την Jennifer Lawrence, η οποία είναι πάρα πολύ πιθανό και είναι φαβορή για τα Oscar. Είναι το κοριτσάκι που παίζει τον οδηγό αισιοδοξίας, που πήρε τη χρυσή σφαίρα αυτή καινούρια με τα μάγουλα. Μάλιστα. Η Starlet του Hollywood της χρονιάς, έτσι τα βρήκαμε. Λοιπόν, εμφανίστηκε στο Saturday Night Live και είχε ένα πάρα πολύ καλό λόγο για όλες τις συναγωνιζόμενες της. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζεμένα. Ο πρώτος μήνας του 2013 ήταν γεμάτος με παρατράγουδα, καθώς οι διάσημοι ξέφυγαν, τα πέταξαν όλα έξω, άλλαξαν το όνομά τους, αρνήθηκαν προτάσεις εκατομμυρίων και αγόρασαν καινούργια σπίτια που για να τα χαρείς θες πλοηγό. Με λίγα λόγια, τι έγινε μέσα στο Γενάρη και δεν μας κάει και καρφί? Το αίμα του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζερμέν πιο συγκεκριμένα, κατάλαβε πόσο τον έχει στοιχειώσει το επώνυμο του αδερφού του και είπε να το αλλάξει και να το κάνει Τζάκσον, μπας και μπορέσει να αποκαταστήσει την καριέρα του. Η κατάρα της μούμιας λύθηκε, ο Τζερμέν είναι εδώ και η μουσική του έχει σκοπό να σπάσει ρεκόρ πωλήσεων. Ποιος είναι ο Τζερμέν Τζάκσον, δε? Ο Justin Bieber έχει κάνει όλο τον κόσμο να ασχολείται μαζί του. Πουλάει δίσκους και τα κοριτσάκια στίβουν το κασκόλ τους κάθε φορά που τον ακούνε. Γι' αυτό και ο Justin είπε να τους κάνει ένα δώρο και να ανεβάσει στο Instagram τον ποπό του, ο οποίος στέκεται αγέροχος μπροστά στο φακό, απαλλαγμένος από κάθε λογή σύφασμα. Η Lady Gaga δηλώνει Born This Way και δεν έχει πρόβλημα να μοιραστεί τα κάλλη της με το κοινό των συναυλιών της. Και αυτό γιατί σε πρόσφατη live εμφάνισή της, εκεί που τα δίνει όλα μέσα στο κατάμαυρο μαύρο latex παντελόνι της, γίνεται ένα crack και τσουπ δεύτερος ποπός στη φορά μετά του Bieber. Ένας ποπός για κάθε γούστο. Δύο ποποί γεμάτοι επιτυχίες. Και σταματώ εδώ. Παραλίγο να με πιάσουν οι γνωστές καούρες που δεν έβρισκα θέμα με τη Lindsay Lohan. Αλλά τελευταία στιγμή ήρθε και έδεσε και συνήλθε. Το κακό κορίτσι αρνήθηκε πρόταση να χορέψει στο αμερικάνικο Dancing with the Stars και να βάλει έτσι στην τσέπη της 550.000 δολάρια για μερικές μόνο εμφανίσεις. Ο λόγος? Ότι θέλει να αφοσιωθεί στην υποκριτική. Είναι γεγονός. Οι καούρες επανήλθαν. Για διαμάντια τραγουδάει η Ριάννα και χρυσορυχείο είναι η τραπεζική της λογαριασμή. Αυτό είναι το νέο της σπίτι. Λιτό και απέριτο. Ίσα ίσα για να ξεκουράζεται, να κάνει ένα ντουζάκι μετά το στούντιο, να μαγειρεύει με τους φίλους της και να βλέπει φιλαράκια στον καναπέ. Γιατί η απλότητα είναι η μισή αρχοντιά. Αυτή είναι η Britney Spears. Αυτός είναι ο Russell Crowe. Britney Spears, Russell Crowe. Britney, Russell. Βλέπεις ομοιότητα? Καμία. Ο ίδιος ο Russell όμως μάλλον είδε και πόσταρε αυτή τη φωτογραφία στο Twitter που δείχνει εκείνον από τους άθλιους και εκείνη από το βίντεο κλιπ του Toxic, γράφοντας «Γεια σου νεαρά μου, πόσο σου πάει το χρώμα μου» και αναρωτιέμαι με τη σειρά μου «Από πότε έγινε cool ο Russell Crowe?» Περιμένοντας τα Oscar να γίνουν μέσα στο Φλεβάρι, το φαβορί για τον πρώτο γυναικείο ρόλο Jennifer Lawrence πήγε στο Saturday Night Live, έκανε σαματά και μίλησε για όλες τις συνυποψήφιές της. Ladies, I love you all, but you're about to get served. Well,
Well, well, look who it is. Jessica Chastain. In Zero Dark 30, you caught Bin Laden. So what? In Winter's Bone, I caught a squirrel and then I ate it. Boom! Naomi Watts, you were in The Impossible. You know what else is impossible? You beating me on Oscar night. Oh, it's 9-year-old Quvenzhané Wallace. The Alphabet called. They want their letters back. Emmanuel Riva from Amour. An 85-year-old French lady. Yeah, I think I can take you. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ. Η ταλαντούχα Paris Hilton, Nat, μετά την απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία της στη μουσική, Nat, επιστρέφει με άλλο ένα κατόρθωμα, Nat. Αυτή τη φορά κέρδισε 300.000 δολάρια για να πάρει μέρος σε ένα reality στη Δανία με τον τίτλο Paradise Hotel. Σε αυτό οι διαγωνιζόμενοι μένουν σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και νικητής αναδεικνύεται αυτός που αντέχει περισσότερο στην πολυτέλεια. Για άλλη μια φορά, η Paris Hilton αποδεικνύει πως αποτελεί ογκόλιθο της παγκόσμιας showbiz. Μετά από τόσο ποπό και τόσο ταλέντο, ούτε ξέρω τι μπορεί να με περιμένει για τους υπόλοιπους 11 μήνες του 2013. Γιατί υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Μεγάλη διαφορά στο όνομά του, του αδερφού του Μάικλ Τζάκσον. Είναι Τζακσούν. Δεν τον αγνωρίζω. Λέμε Ντατσούν. Σε φτέρνισμα είναι Τζακσούν. Γίτσες. Γίτσες. Αυτό το λέει. Πώς δεν λέει Τζακσούν. Γίτσες. Πάμε που πάμε. Θα παίξουμε. Πάμε, παιδιά μου, πάμε. Να σας πω, εκείνο το ωραίο τραγούδι της Αλέξης που έλεγε «Έχω δίλημα, ποιο δρόμο να διαλέξω, η απόφαση, ποια είναι η σωστή». Το θυμάστε? Όχι, εσύ για πες κι άλλο. Είσαι δίλημα και πώς να σε πιστέψω. Μετά όμως δεν ταιριάζει με αυτό που θέλω να πω, οπότε το σταματάω εδώ. Καλά, μετά στο βάλπο να τα ακούσω. Τώρα που κάνουν zoom. Μη γελάσατε, παιδιά μου, συγγνώμη, αλλά υπάρχει μία παρουσιάστρια συνάδελφό σας. Ειλικρινά αυτό εγώ δεν το έχω δει όχι μόνο στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στην παγκόσμια. Σου λέει εντάξει, και άλλοι άνθρωποι έχουν διλήμματα. Αυτή η παιδιά έχει ένα δίλημα με το μαλλί της. Εντάξει. Βλέπεις το μαλλί σου, Μαρία. Και αν είναι... δεν ξέρεις πώς είναι οι γυναίκες με τα μαλλιά. Συγγνώμη, να στο κάνω πιο προσωπικό. Πόσες φορές έχεις αλλάξει εσύ το μαλλί σου κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής? Το έχω αλλάξει, το έχω ξεκινήσει έτσι και το έχω κάνει μετά λόγω ουρά. Δυο φορές. Αμέ στην ίδια την εκπομπή. Άντε τρεις. Μετά να τα ξαναφήσω κάτω. Έξι εκπομπή είναι αυτή. Έξι. Ξέρω ποια είναι. Έξι φορές, παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν λέγεται δίλημα. Αυτό λέγεται μην πω τίποτα άλλο. Εξάλειμμα. Εξάλλημα ακούω. Δεν το έχεις σκεφτεί, ε. Τόσο φύγεις διαβάσει το μυαλό σου. Είσαι σοφή ώρες. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Ναι, ναι, ναι. Ποια λοιπόν παρουσιάστρια άλλαξε 6 φορές χτένισμα κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής? Αχ! Ότι σήμερα πατάς. Φτερά στα πόδια σου, μπράβο Φώτη, Άλφα για σένα. Ερμής, πραξιτέλη βέβαια. Φτάνει, καλέ το γλύψιμο, λέμε. Άλφα για σένα, Φώτη. Η Ζέτα Μακρυπούλη είναι αυτή η παρουσιάστρια στο Dancing with the Stars. Πίτα. Η Ελένη Μανεγάκη στην Ελένη. Η Γάμα, η Μαρία Μπεκατόρου. Στη δική της εκπομπή, χωρίς ταμπού δεν λέγεται. Χωρίς ταμπού. Μάλιστα. Κοίταξε, η Ζέτα, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ. Δεν αλλάζει το μαλλί της, γιατί για να αλλάξει πρέπει να γίνει ώρα πάλι. Είναι κόνσεπτ, πώς να σου πω. Δουλεύει έτσι. Η Μαρία Μπεκατόρου ούτε που νοιάζεται. Σιγά καλέ, γιατί δεν νοιάζει την Μπεκατόρου, είναι πολύ αυθόρμητη. Αυθόρμητη είναι. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το και κάνει. Για την εικόνα της και τι έτσι. Για πλάκα το έκανε. Μην με πιέζετε, παιδιά, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Δεν μ' αρέσει η πορεία που έχω πάρει σήμερα. Περνάω κάθε μέρα έξω από το Καλλιμάρμαρο και βλέπω τον... και ζηλεύω την μπάλα. Και του κάνεις νόημα ότι και εσύ παίρνεις μπάλες τα πόδια. Βέβαια. Και παίρνεις ιδέες. Παιδιά μου, πραγματικά αυτό δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η Ελένη πόσα break έχει εκπομπή της? 6. Σε κάθε break, παιδιά μου, μετά άλλαζε μαλλί. Πολύ. Πολύ. Τη μία κοτσίδα, την άλλη πάνω, την άλλη κάτω, την άλλη εδώ πάνω. Φόρεμα άλλαζε. Όχι, μόνο μαλλί. Το μαλλί τα είχε. Είχε ένα θέμα με το μαλλί της. Για δείτε. Πάει ο Μπουλούμπας. Δεν το πιστέψετε ειλικρινά. Έρχομαι, τρέχοντας. Γιατί να βγάλω την τακούνα και να τρέξω, τρέχω με τα τακούνια, καταλαβαίνετε. Πού να τρέξω μετά, όπως πρέπει, να βάλω ένα αθλητικό παπουτσάκι και να τρέξω λίγο γύρω-γύρω από το σπίτι μου. Μπας και κάνουμε και λίγο καλό.
στην καρδιά, στο σώμα. Η Δούκησα χτες χόρεψε. Χόρεψε. Όσοι, πάντως έτσι, όσες κυρίες έχουν περάσει και έχουν χορέψει, νομίζω και κύριοι, τους είδαμε στο επόμενο dancing. Ναι, να πρωταγωνιστούν. Και δεν αποκλείται να δούμε κάποια στιγμή υποψήφια. Πάλι αλλάξαμε, καταλάβατε έτσι. Μαρσέλινο Σόλι, μην ξεχνάτε, θέλω να δείχνετε λίγο κατανόηση σε εμάς. Τα αγαπημένα σας σκορπιουδάκια, τα βράκια, λιονταράκια. Ακόμα και τα υδροκοάκια των πρώτων ημερών. Γιατί αυτή η Παρσέλος είχε έρθει και κάθισε πάνω μας. Τι φταίμε κι εμείς και η Άση μας είπε. Είναι πολύ έντονη αυτή η Παρσέλος. Κάντε υπομονή, θα περάσει και θα ξεμπερδέψουμε. Και δεν την πίστευα. Έχουμε όλοι ένα έτσι, σαν ένα εγωμένο. Κάτι γίνεται. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά που λέτε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι σας είπα. Είπα ότι η Παρσέλινος αυτή που είναι η Άση που θα μας πει όλο το Φεβρουάριο σήμερα. Τι είναι αυτό που βγάζω εδώ, ένα τσιμπιδάκι. Λοιπόν, είναι όλοι πάνω. Συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, το μαλλί νούμερο 3043. Απλό, ανέμελο. Και αντίθεσο. Λοιπόν, ναι, είναι η αλλαγή, όπως είπε και η Κατερίνα, 4522 και ακόμα δεν έχει κλείσει η εκπομπή, έτσι. Ναι. Και έλεγα πριν στον Βασίλη, μην φύγεις, του λέω, γιατί δεν ξέρω αν θα μου αρέσει αυτό που θα δω, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναλουστώ αύριο, γιατί το σιλάκ που έχει φάει δεν θα μπορείς να το χτενίσεις. Πρώτη φορά έχει πητώσει. Λοιπόν, τώρα είναι ωραίο πώς... μου αρέσει. Σ' αρέσει τώρα? Ναι, υπέροχο. Ας το κρατήσουμε λίγο. Και βλέπουμε. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή. Ναι, το μαλλί, παρότι το έχω κάνει 852 σήμερα, δεν λέει να στρώσει. Δεν πειράζει όμως. Εμείς φτάσαμε στο τέλος μας. Πραγματικά. Παιδιά, έξι τα μετρούσα ένα-ένα. Και να σου πω κάτι. Σου κάτσει καλά το μαλλί από την αρχή. Και η Ελένη είναι γνωστή για την αυθόρμητη, κάνει ό,τι θέλει, φτιάχνει το μαλλί, βάφει τα νύχια, μια χαρά. Εσύ Μαρία, δύσκολο τώρα, ειδικά αυτό το τελευταίο. Πώς το κάνεις εκεί πέρα, μπλο-μπλο. Δεν το έκανε εκείνη, το έκανε ο Μπουλούμπας. Τον έρμο. Τον έρμο. Πήρε διπλό μερό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, παιδιά μου. Ελάτε. Έλα ρε, παιδιά, 2-0, γιατί δεν κάνουμε άλλο. Για ελάτε, για ελάτε. Να είμαστε ένα δύο να γίνουμε. Λοιπόν, θα σας πάω στις 14 Αυγούστου του 2001, γιατί έχω παλιό τσάο εδώ, αγαπημένο. Του παιδιά μου στο εξώφυλλο είναι ένα συγκλονιστικό θέμα. Τι είναι αυτός ο πισινός? Αυτό είναι το μυαλό σου. Μα μου λες είναι συγκλονιστικό θέμα και το βλέπω. Έχει. Ωραία, έχει τη Μαστροκώστα. Έχει. Θέλει η Μαρία. Να το πούμε κι αυτό. Έχει το τατουάζ, παιδιά μου, της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους. Στο πισινό. Μαρία μου, λίγο πιο πάνω. Αλλά το λες και από ό,τι πιάνει και από το πα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 . Καλοκαίρι είναι. Είναι Αύγουστος, 14 Αυγούστου του 2001. Άρα όχι. Ναι. Τι όχι. Πλάκακα. Πού είχατε πάει, δεν κατάλαβα. Ήσασταν και εσείς εκεί με το παπαγάλο. Μπα, εγώ ήμουν έγκυος τότε. Για λέγει, για λέγει. Το συγκλονιστικό όμως θέμα το οποίο υπάρχει στο εξώφυλλο είναι, παιδιά, ότι η Ρούλα Κορομιλά είχε αποβάλει στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το θυμάστε αυτό? Όχι. Τότε, παιδιά μου, που ήταν στο δεύτερο, το 2001, όταν ακόμα δηλαδή ήταν παντρεμένη με τον Άσο Γαλακτερό. Καλά, ήταν ακόμα πολλά χρόνια μετά παντρεμένη με τον Γαλακτερό. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εκείνη την περίοδο. Ναι, πες. Ας το μην πω καλύτερα τι λέει για σένα. Ωραία. Να σας πω, εδώ πέρα βλέπω τη Μαρία την Πακοδήμου και λέει τι ψωνίζεις. Λοιπόν, τι CD πήρες. Να απαντάει τώρα. Ναι, τώρα, τι CD πήρες. Καλέ, τώρα CD, ποιος. Τι πίεση τι είχε πάρει τότε? Το 2001. Ένα CD έχω πάρει τότε. Το 2001 το είχα πάρει και ήταν χαριτοδιπλωμένο. Εδώ λέει το Αβάνα. Ένα λεπτό. Σε ποια ταινία είδε και σου άρεσε πολύ? Τότε. Ποια ταινία σου αρέσει πολύ, πολύ. Τώρα και πάντα, έτσι, για πάντα. Ε, ποια ταινία σου αρέσει πολύ για πάντα? Έλα, πλάκα κάνεις. Αφού αυτές οι απαντήσεις τις είχαμε δει μαζί. Πρόσκληση για μένα που είναι από υποψήφιο δολοφόνο. Και το λέει ότι είναι θρίλερ. Ναι, είναι θρίλερ. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θέλετε να το δούμε όλο το ρεπορτάζ του Γιάννη, παιδιά, με το τσάο? Ναι, αλλά να δούμε και τι. Τι. Να πω επίσης, παιδιά μου, το ξέρατε ότι η Κέτι Γκαρμπή με τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου ήταν κολλητές φίλες. Ναι, καλά. Καλή με τα καλά σου, βέβαια. Η φιλία ξεκίνησε όμως το 2001 και δείτε πώς. Το ένα. 14 Αυγούστου του 2001. 12 χρόνια πριν και στο τσάο που κυκλοφορούσε εκείνη την εβδομάδα, μαθαίναμε ότι η Ρούλα Κορομιλά απέβαλε στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η αγαπημένη τηλεπαρουσιάστρια είχε προσπαθήσει πολύ για να γίνει μητέρα, αλλά ένα γυναικολογικό πρόβλημα δεν της το επέτρεψε. Μαζί με τον σύζυγό της τότε, Νάσο Γαλακτερό, ακολούθησαν την αγωγή που τους έδωσε ένας Αμερικανός γυναικολόγος και το όνειρο έμοιαζε να βγαίνει αληθινό. Δυστυχώς όμως, η εγκυμοσύνη δεν εξελίχθηκε καλά, με τη Ρούλα να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση λέγοντας: «Έχασα το όνειρό μου». Στην επόμενη σελίδα, όσο και αν στο Γιάννη Πάριο έλεγαν φίλοι και γνωστοί «Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις, μην το παιδεύεις», εκείνος ήταν ανέντοτος. Ο δεσμός του με την Έλενα, που όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, είναι φτιστή η Σοφία Λιμπέρτη στο Καστανόξανθο, είχε συμπληρώσει ήδη 3 χρόνια ζωής και οι γονείς της νεαρής κοπέλας είχαν αρχίσει να γίνονται πιεστικοί. «Πρέπει να επισημοποιήσετε τη σχέση σας», έλεγαν και ξανά έλεγαν. Κάτι που βεβαίως δεν έγινε ποτέ.
Εκείνο το καλοκαίρι, ο Κώστας Καραμανλής απολάμβανε τις διακοπές του μαζί με την Νατάσα Παζαΐτη στην Ίω, που ήταν και το μέρος που γνωρίστηκαν. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να κάνει μπάνιο στο Μαγκανάρι, μια σχετικά απόμερη παραλία που βλέπει στη Σαντορίνη. Αυτή ήταν η αγαπημένη παραλία όταν πρωτοσυναντήθηκαν, γι' αυτό και την προτιμούσαν. Όμως επέλεγαν να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο που έμεναν και το πρώτο καλοκαίρι που γνωρίστηκαν. Την ίδια περίοδο, ο γογόμαστρο θα απολάμβανε τις διακοπές στη Μύκονο, φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι και έχοντας για παρέα της τον Χάρη Σιανίδη και τον Λορέτζο Καριέρε, η παρουσιάστρια τους αναστάτωσε όλους, μπαίνοντας και βγαίνοντας όλη την ώρα στη θάλασσα. Στην επόμενη σελίδα, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους ξεσήκωνε όλα τα αντρικά βλέμματα με το τυρκουάζ μικροσκοπικό μπικίνι της, αλλά και το όμορφο τατουάζ της. Η Άννα Μαρία μαζί με δύο φίλες της και όχι με τον αγαπημένο της Σταύρο Ζουρνατζή, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό πολύ πριν γνωριστεί με τον Φάνη Μουρατίδη, απολάμβαναν τον μπάνιο του στην παραλία του Αγίου Νικολάου στην Ανάβησο. Με το που έμαθαν οι παπαράτσι, έσπευσαν και τα υπόλοιπα τα βλέπετε στο φωτορεπορτάζ. Επιστρέφουμε στη Μύκονο και στις παραλίες της, όπου η Αλέκα Καμιλά απολάμβανε τον μπάνιο της στο πλευρό του επιχειρηματία Βασίλη Πονηράκη. Ύστερα από το τέλος της σχέσης της με τον Στέφανο Σαρτίνη και ύστερα από το τέλος της δικής του σχέσης με τον μοντέλο Άντζελ Ευρυπίδη, το ζευγάρι δεν έκρυβε ότι περνάει πολύ καλά μαζί. Αν και ο δεσμός τους μετρούσε μόλις δύο μήνες ζωής, η Αλέκα και ο Βασίλης έδειχναν να απολαμβάνουν τον έρωτά τους. Όλα αυτά βέβαια πολύ πριν η Καμιλά γνωρίσει τον Πέτρακ στο Γιάνκοβιτς. Το ρεπορτάζ παραλία συνεχίζεται με τον επιχειρηματία Μίλτο Κοσκινά, ο οποίος είχε απασχολήσει τα μίντια με το δεσμό του με την καριοφιλιά Καραμπέκη. Ακόμα όμως και οι παπαράτσι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά με την περίπτωσή του, γιατί τη μία εβδομάδα τον είχαν εντοπίσει με την Πόπη Χατζηδημητρίου και την άλλη με τη Σοφία Πέτρου. Στην επόμενη σελίδα και τη Γαρμπή, ποζάρει δίπλα-δίπλα με τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου και όλοι απορούν από πού και ως πού αυτές οι δύο έγιναν κολλητές. Οι δυο τους πήγαν άλλα μπρατσέτα στο Ηρώδιο για να παρακολουθήσουν την παράσταση Βάπιες με τον Μάριο Φραγκούλη και έδειχναν να περνούν καλά. Οι δύο κυρίες είχαν γνωριστεί λίγους μήνες πριν στο Λαγονίσι, μέσω κοινής παρέας, και μόλις αντιλήφθησαν ότι είναι και γειτόνισσες, μιας και η μία έμενε στην Εκάλη και η άλλη στο Καστρί, άρχισαν να ανταλλάσσουν επισκέψεις. Το ίδιο καλοκαίρι, μαθαίνουμε ότι και τη Γαρμπή είχε βάλει πολιτήριο στο πατρικό της σπίτι στην Κεφαλονιά. Στην επόμενη σελίδα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει κηρύξει πόλεμο στην πρώην του Νίκη Σερέτη, με την οποία επρόκειτο να παντρευτούν. Ήταν τότε που ο Γιάννης της πρόσφερε ένα δαχτυλίδι της μητέρας του ως δαχτυλίδι αραβώνων. Όταν ο αραβώνας διαλύθηκε, της το ζήτησε πίσω. Εκείνη αρνήθηκε να του τα δώσει και έγινε μήλος η υπόθεση. Τον Αύγουστο του 2001 έγιναν και τα βαφτίσια του γιού της Σελίν Διόν και του Ρενέ Αντζελή, που μεταδόθηκαν από την Εθνική Τηλεόραση του Καναδά. Η Σελίν για την βάφτιση έπιασε τα μαλλιά της Εσινιόν και φόρεσε ένα κομψό γκρι ταγιέρ, ενώ το λαιμό της στόλιζαν δύο σειρές από αληθινά μαργαριτάρια. Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι παρέθεσε δεξίωση στον ιδιόκτητο πύργο του που βρίσκεται στον ποταμό Σεν Λόρεν. Μιλάμε για ένα σπίτι υπερπαραγωγή που διέθετε εσωτερική και εξωτερική πισίνα, αίθουσα γυμναστικής, μουσικής, κινηματογράφο, σάουνα μέχρι και καρουζέλ. Το οποίο σπίτι τη τύχει σε 2,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Όπω παιδιά, τι ωραίο το σπίτι. Το ήθελα, αυτό το σπίτι το ήθελα. Το ήθελες, ε. Αλλά τι χαρακτήρα. Παιδιά, δεν μπορώ να βλέπω τη Σελίν Διόν από νωρίς που ήταν σαν μεγάλη. Ναι, σαν δηλαδή, μεγάλη. Γεννήθηκε μεγάλη. Όταν πήγα σε μια συναυλία της στο Λόστο Άντζελες. Στο Λάστο Βέγκας. Τη συναυλία της την ξεκινάει, για να μην λέμε για τους Έλληνες που πουλάνε τη ζωή τους, την ξεκινάει με φωτογραφίες της, τα παιδιά της, πώς γεννήθηκαν. Ναι, βέβαια. Βίντεο από το παιδί της με τον άντρα της, με περιπέτεια του άντρας της υγείας. Όλο στο κοινό, πάρτα. Λοιπόν. Λοιπόν, έλα, εγώ θα σας γυρίσω. Τι κάνεις, αγάπη μου γλυκιά. Θα σας πάω ένα ταξίδι, παιδιά. Καλά μου, είσαι. Σήμερα. Καλά είμαι, μια χαρά. Μια χαρά. Σήμερα θα σας ξεναγήσω. Ναι. Σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη που λέγεται Αθήνα. 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 Είναι πολύ κόντρα το θέμα μας σήμερα. Γι' αυτό θέλω να δώσετε την ανάλογη προσοχή. Που σημαίνει ότι τι. Πήγαμε και συναντήσαμε αρχιτέκτονες, όχι οποιονδήποτε αρχιτέκτονα. Βρήκαμε βραβευμένους αρχιτέκτονες στο χώρο, με πολλές διακρίσεις, με πολλά βραβεία, υποτροφίες, κουλουπού-κουλουπού, αλλά και νέα παιδιά, και το ρωτήσαμε ποιο είναι το αγαπημένο σας, προσέξτε, και ποιο το χειρότερο κτίριο στην Αθήνα. Δηλαδή, ποιο να κατεδαφίσουμε, αμαλάχη. Να το ρίξω κάτω. Κάτω, κατεδαφίστε το. Αθήνα, Αθήνα. Βόμβα έκρηξη, ναι. Κέντρο, κέντρο. Και, ναι, και είναι και γνώστες. Και να σας πω και κάτι, τα κτίρια τα οποία μας είπαν ότι είναι καλά. Παιδιά, το βλέπα στο μοντάζ, το μόνταρα και έλεγα, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι πλέον. Έχουμε τέτοια κτίρια. Τι ωραία κτίρια που έχουμε κτλ. Λοιπόν, για να μην σας καθυστέρω. Και επειδή έχει τρομερό ενδιαφέρον το θέμα που έκανα εγώ, θέλω να σας πω και θέλετε να την παρακολουθήσετε. Θέλω να σας πω ότι κλείστε τα μάτια, όχι ανοίξτε τα μάτια και ελάτε να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στα ωραία και τα άσχημα κτίρια της Αθήνας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων ώστε να γίνει η πρωτεύουσά μας, ακούστε πώς θα το πω, πιο βιώσιμη σαν πρωτεύουσα. Ωραία, ωραία, στη Βουλή, στη Βουλή.
στυλ. 6 αρχιτέκτονες. 1 επιλογή. Το μέγαρο σταθάτου που το κατασκεύασε ο Τσίλερ. Μεγάλα ταβάνια, μεγάλα ανοίγματα, μεγάλα παράθυρα που μπορεί να μπει ο Αττικός ήλιος και να το φωτίσει όλο. Του Μουσείου Μπενάκη, διότι μου δημιουργεί το αίσθημα της γαλήνης, της απλότητας, της λιτότητας και της ευτυχίας. Το τεχνικό θέατρο του Τσίλερ χρησιμοποιεί και μάρμαρο, χρησιμοποιεί και πέτρα. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με Ελλάδα και γι' αυτό αρέσουν πάρα πολύ στους Έλληνες. Το Ζάπιο Μέγαρο, ένα κτίριο το οποίο δημιουργήθηκε το 1888. Είναι το πρώτο κτίριο παγκοσμίως που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αναγκών. Το κτίριο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών έχει κάποιες οριζόντιες μαρμάρινες τις σαν περσίδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αντανακλούν το φως, ενώ αντίθετα το βράδυ αυτές οι περσίδες χάνονται και αναδεικνύεται το εσωτερικό του κτιρίου το οποίο φωτίζεται. Η επιλογή δική μου δεν θα ήταν τόσο ένα κτίριο, όσο θα ήταν η σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας. Και η σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας, που το θεωρώ πολύ αξιόλογη, είναι η πολυκατοικία. Αθήνα μου, Αθήνα μου, Αθήνα. Είστε έτοιμοι για κατεδάφιση? Είναι οι δύο πύργοι της Αθήνας, οι δύο ουρανοξύες της Αθήνας, οι μεγαλύτεροι. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τον πύργο Αθηνών και από την άλλη μεριά τον πύργο του Πειραιά. Είναι δύο κτίρια τα οποία έχουν ατυχήσει γιατί δεν κατάφεραν για διάφορους λόγους να ενταχθούν στη ζωή της πόλης. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον, με τη γύρω περιοχή. Είναι ένα άμορφο μεγάλο κτίριο. Το κτίριο της φιλοσοφικής του. Εάν το δείτε από ψηλά, είναι άμορφο, τερατώδες, μικρά παράθυρα. Το παλιό Υπουργείο Παιδείας, καθώς επίσης και 3-4 κτίρια στην πλατεία Συντάγματος. Το Πολεμικό Μουσείο. Η αρχιτεκτονική του μορφή με παραπέμπτει στο σχήμα ενός κυβικού ατομικού πύχη, δηλαδή το μανιτάρι το οποίο δημιουργείται κατά την έκρηξη μιας ατομικής βόμβας. Όπως δεν μου αρέσει επίσης ότι περιβάλλεται από το Βυζαντινό Μουσείο και από πολύ ωραία νεοκλασικά κτίρια. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα μοιράζ δίπλα σε ένα Βυζαντινό ναό. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το κάτω στον Πειραιά, το οποίο θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο το πλάνο αν δεν υπήρχε. Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μου ας πού. Κι όμως υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσεις την ασχήμια αποφεύγοντας το δυναμίτι. Ως λύση πάντως δεν θα πρότεινα την κατεδάφιση. Θα πρότεινα την ανακατασκευή τους. Και να κάνεις το κέντρο της πρωτεύουσας πολιτιστικό στολίδι. Να ενοποιήσουμε όλο το ιστορικό κέντρο με πεζόδρομο, με δεντροφυτεύσεις. Η Αθήνα σαν κέντρο δεν έχει πολλούς πεζοδρόμους. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε την Ερμού, δεν υπάρχει κανένας άλλος μεγάλος πεζόδρομος. Να γίνει πεζοδρόμηση με τον κατάλληλο φωτισμό, με τη δημιουργία ειδικών αναγκών για τους ανθρώπους με ανάγκες αμαία με λίγα λόγια. Να σταματήσουμε πλέον την πλημμύρα των αυτοκινήτων μέσα στο ιστορικό κέντρο. Μικρές πλατείες, μικρά πάρκα ή ακόμα και απλοί χώροι. Κόμψετε αγρία, τη νύχτα η Αθήνα, κρατά τη ζωή στο ρυθμό. Πόσο δίκιο, πόσο δίκιο, πόσο, δηλαδή με τους ομόλους συμφωνούσα. Ναι. Βέβαια, με όλους ειδικά συμφωνούσα. Αυτό το κτίριο της εμπορικής ναυτιλίας, πώς λέγεται. Αυτό συμφώνησα πιο πολύ, ναι, γιατί το αντιπολεμικό μου και αυτά τα οικονομικών και αυτά είναι τέρα. Γιατί στη γωνία Ομόνια που είναι αυτό με το, που είναι το ειρηνοδικείο, είναι το εφετείο. Όχι το εφετείο, γωνία Σταδίου και Ομόνια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε κουιζάκι. Γρήγορα, γρήγορα, να δούμε τι έχουμε να κερδίσουμε. Το κορίτσι αυτό, λοιπόν, ξαπλωτώνω χελικά με ένας φίλος μου είπε ότι αναγνώρισε την Ρόζιτα Πετσαρία και ξέρει τι έγινε. Α, ξέρει γιατί είναι φίλη του. Ναι. Άρα αυτό μπορεί να σας λέει πολλά. Ότι μπορεί να είναι φίλη του περιβάλλοντός μας. Ποια είναι αυτή η κοπέλα εξαπλωτή που διαβάζει ποιήση? Φού μου και όνομα, τεπώνυμο, στείλτε μην.
αδερφού μου και ενώ όνομα τεπώνυμα στο 54888 για να στείλετε μήνυμα ή τηλεφωνήστε στο 911-405-410. Λοιπόν, και έχετε να κερδίσετε το Samsung Galaxy S, το νέο μοντέλο Samsung Galaxy S, 4G, 16GB αποθηκευτικό χώρο, 1GB RAM για γρήγορη πλοήγηση. Και θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι έχει και κάτι το οποίο δεν το είχα δει προηγουμένως. Έχει, παιδιά μου, θα σας πω τι έχει. Έχει. Φορτιστή ταξιδιού. Όχι, ρε εσύ. Τετραπύρινο. Τετραπύρινο επεξεργαστή. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Καλή, εμείς το ξέραμε. Με εντυπωσίασε. Ναι. Λοιπόν, ένα θα το κερδίσει στο τέλος της εκπομπής. Πάμε, λοιπόν, Νιώβη. Μετά διαφημίστε. Λοιπόν, μετά θα σας πάω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όταν το έφτιαχνα αυτό το θέμα, εγώ ζήλευα πάντως. Είναι τα πιο ωραία φεστιβάλ από όλο τον κόσμο που γίνονται. Και πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε Ταϊλάνδη, έχουμε Ινδία, έχουμε Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άλλος... Και μετά θα μάθουμε ποιος είναι αυτός ο Έλληνας τραγουδιστής που είναι μπακούρι αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ερωτευμένος, αλλά ντρέπεται να το πει στην κοπέλα που θα το πούμε. Θα το πούμε εμείς. Θα το πούμε. Εγώ λέω να τα φτιάχνω. Το πούμε εμείς την κοπέλα για να τη ξέρουμε. Για να πούμε ότι αυτό σε γουστάρει. Τέλεια. Ναι, την πάρουμε τηλέφωνο, ετοιμάσου. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, διαφημίσεις. Βέβαια, τελείως. Λοιπόν, παιδιά, θέλω το κουιζάκι να δώσουμε την ευκαιρία άλλη μια φορά να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. 911-405-410, φημί και ενώ όνομα, τεπώνυμο στο 54888. Ποια είναι για ποια τα μάτια σας μόνο. Αλλά δεν μας νοιάζει. Το δικό σας ονοματεπώνυμο θέλουμε, να έτσι. Πολλούς. Λοιπόν, το βάλετε το δικό σας ονοματεπώνυμο. Έχουμε το Samsung Galaxy S3, το καινούριο, τη νέα έκδοσή του, που είναι 4G και έχει πάρα πολλές δυνατότητες να σερφάρετε γρήγορα και να μπαίνετε γρήγορα εκεί πέρα που θέλετε. Σούπερ! Και βγάζετε τέλειες φωτογραφίες. Τέλειες φωτογραφίες, high definition οθόνη φυσικά. Ωραία, μιλάς 16 πολλά. Εκατομμύρια. 91-405-410, πάμε χρώματα. Να παίξουμε ερώτηση απάντηση. 1600. Έλα, δεν θα προλάβουμε, μετά και είναι 2-0. Θα πάμε πρώτο ταξίδι, Μαρία. Όχι να πάμε μετά, μωρέ, δεν προλαβαίνουμε, βρε Μαρία. Μια ερώτηση. Όχι, ταξίδι πρώτα. Πάμε δηλαδή, έχασα. Όχι, προλαβαίνουμε κι άλλοι. Αλλά θα χάσει ούτως ή άλλως. Αυτό λέω, να μου πει να σκέφτομαι. Τι θα κάνω. Ταξίδι θα πάμε. Λοιπόν, για να μην σε αναχωριέσαι, Μαρία, θα σου δείξω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία φεστιβάλ. Εντάξει. Έχω το Χόλι στην Ινδία, που δεν γίνεται πλέον μόνο στην Ινδία, γίνεται και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Έχω το Burning Man που γίνεται στη Νεβάδα και είναι ένα πάρα πολύ περίεργο φεστιβάλ. Μαζεύονται από όλο τον κόσμο, γύρω στα 50.000 άτομα, με διάφορες περίεργες κατασκευές. Και βασικά, ό,τι τρελό θες να φορέσεις, ό,τι τρελό θες να κάνεις, μπορείς από το φεστιβάλ να το κάνεις. Δεν έχει ούτε συγκεκριμένο θέμα. Τι εννοείς, ό,τι θέλω. Ναι, ναι, να πάω, μαζεύονται, ντυμένοι. Είναι νεοπαγανιστικό. Ναι, αλλά πολύ απελευθερωμένο. Όπως στις τίτλες εργασίες. Ναι, αυτό. Και άλλα πάρα πολλά. Έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο στο Ταϊλάνδη που τους μπουγελώνουν όλους. Για να φύγουν οι αμαρτίες και βγαίνουν στους δρόμους όλοι και τους μπουγελώνουν. Αυτό συμβαίνει και στο Καστελόριζο παραμονή του προφήτη Ηλία. Που γελώνεστε. Όλοι ο παπάς να δεις πρώτος και καλύτερος. Όλοι, έχω πάει που γέλω. Ωραία, πάμε ταξίδι να δούμε τα πιο ωραία φεστιβάλ του κόσμου. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε σε όλο τον πλανήτη. Σας έχουμε λοιπόν συγκεντρώσει όλα τα φεστιβάλ του κόσμου που αν ο δρόμος σας βγάλει προς τα εκεί, θα περάσετε φανταστικά. Η εικόνα άλλωστε μιλάει από μόνη της. Το Φεστιβάλ Songkran ή Φεστιβάλ του Νερού διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ταϊλάνδη από τις 13 μέχρι τις 15 Απριλίου, όπου για τους Ταϊλανδέζους είναι η πρωτοχρονιά. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει άπειρο μπουγέλωμα στους δρόμους, όπου στόχο έχει την κάθαρση των αμαρτιών όσων συμμετέχουν. Πολλές φορές μπορεί να πετάνε και κυμολία σε σκόνη μαζί με το νερό. Το Songkran περιλαμβάνει και πολλές εκδηλώσεις θρησκευτικού και όχι μόνο περιεχομένου. Επί τρεις μέρες, όλοι βρίσκονται στο δρόμο και γιορτάζουν. Ένα ακόμα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ είναι αυτό του Burning Man που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στην έρημο Black Rose της Νεβάδα. 50.000 άτομα προωθούν την ελεύθερη δημιουργία στην τέχνη σε αυτό το πανηγύρι που δεν γνωρίζει από κανόνες. Απευθύνεται σε λάτρες του κάμπινγκ, μιας και γίνεται στη μέση της ερήμου και δεν υπάρχουν περιθώρια για πολυτέλειες. Χαρακτηριστικό είναι το κάψιμο ενός πελώριου άντρα, από το οποίο παίρνει το όνομά του όλο το φεστιβάλ. Ένα πολύ γνωστό φεστιβάλ που όλοι φαίνεται να περνάνε φανταστικά είναι το Λατοματίνα, που γίνεται κάθε χρόνο στο Μπουνιόλ της Βαλένθια της Ισπανίας, την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους και πετάει τόνους ντομάτες.
Κάθε χρόνο καταστρέφονται έτσι περίπου 120 τόνοι ντομάτας, που όμως καλλιεργούνται ειδικά για το φεστιβάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1945. Μερικοί νεαροί σε διαπλοκή τους με την αστυνομία άρχισαν να πετάνε ντομάτες στους αστυνομικούς για να μηνθούν. Από τότε καθιερώθηκε το φεστιβάλ, το οποίο συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεστιβάλ του πλανήτη είναι το Χόλι, ή φεστιβάλ χρωμάτων όπως είναι γνωστό, και γίνεται κάθε χρόνο στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου για να καλωσορίσουν οι Ινδουιστές την Άνοιξη. Γυναίκες και άντρες ξεχύνονται στους δρόμους με νεροπίστολα, σακουλάκια μπογιάς και χρώματα σε σκόνη με σκοπό να βάψουν όποιον βρουν μπροστά τους στα χρώματα της Άνοιξης. Παλιότερα τα χρώματα τα έφτιαχναν οι ίδιοι συμμετέχοντες από κόκκινα και πορτοκαλί άνθη που εμποτίζονταν σε νερό μέχρι να εκχυλιστούν οι χρωστικές ουσίες. Ένα φεστιβάλ στο οποίο σίγουρα θα περάσετε καλά είναι το Oktoberfest, όπου η μπύρα έχει την τιμητική της. Η γιορτή της μπύρας κρατάει 2,5 εβδομάδες και πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες από όλον τον κόσμο περνάνε να πιούν έστω και ένα ποτηράκι. Το Oktoberfest διοργανώνεται κάθε χρόνο στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Ο εορτασμός ξεκινά με μια παρέλαση όπου μικροί και μεγάλοι παρελάβουν με παραδοσιακές στολές και στη συνέχεια η μπύρα και τα παραδοσιακά γερμανικά πιάτα ρεούν άφθονα με όλους τους παρευρισκόμενους σε τσακίρ κέφι. Από τέλεια! Παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή γενικά τα πανηγύρια. Εκτός από το λατοματίνα, εγώ δεν μπορούσα να πάω. Υπερπνίδα αυτός ο πανικός μου πιάνει. Ναι, τα πανηγύρια με την έννοια. Όχι, αυτά φεστιβάλ κύριε, πανηγύρια δεν είναι. Όχι, τα πανηγύρια που δεν σ' αρέσουν. Όλα μου αρέσουν. Είναι ωραία, παιδιά, γιατί έχει πολύ. Α, τα πανηγύρια έξω από τους ιερούς ναούς. Σιγά τώρα, αυτά δεν είναι πανηγύρια, αυτό είναι εμποροπανήγυρη. Λοιπόν, ναι, εμποροπανήγυρη. Αλλά δεν είναι. Έχουμε και τον τρομερό διαγωνισμό στο Facebook που είναι ανάμεσα στη Σαρλίζ Θερόν και την Αντζελίνα Ζολί, όπου η Σαρλίζ Θερόν συνεχίζει να προηγείται. Σαρώνει. Είναι 690 κάτι, νομίζω, και 400. Αφού τη χειμερία. Αύριο, αυτά τα παιδιά στην καρδιά μου τα έχω. Ναι, πάει πολύ καλύτερα η Σαρλίζ, πράγμα που δεν το περίμενα τόσο. Πόσο έντονη διαφορά. Άσε με, Χρυσή μου, τώρα εδώ με την εντροχώρηστρα. Πάντως δεν τυχονεύουνε την άλλη. Ναι, πες τα. Έχει φροντίσει και το έχει χτίσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά μου, πού πάμε. Καλά κάνει. Πού πάμε. Για να σε δω, Μαράκι. Ήρθε η ώρα, Μαρία. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο. Σήμερα, παιδιά, που είναι σαν πουφάν, και έχω και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Τώρα είναι είδες μερικές μέρες. Σαν την Ελένη Μεραχάκη, εσύ με τα μαλλιά. Χρόνο, παιδί μου, μη χάνεις χρόνο. Ωραία. Βγάλε το κειμένο με το μαύρο από μέσα. Ωραία ιδέα. Δεν είναι δύο. Ποινή. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο σε ένα κέντρο αισθητικής που θα έχει και σολάριουμ και θα πεις ότι εδώ και 8 χρόνια ταλαιπωρείσαι με διάφορες κρέμες και δερματολόγους για τους έντονους μαύρους κύκλους που έχεις κάτω από τα μάτια σου. Επειδή παντρεύεσαι σε 22 μέρες και θέλεις να είσαι όμορφη στο γάμο σου, θέλεις να γίνεις τόσο μαύρη ώστε να μην φαίνεται τίποτα άσχημο στο πρόσωπό σου. Να απαλύνεις δηλαδή τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Να γίνει όσο μαύρη κύκλη. Τι το σκέφτηκες αυτό, ρε φίλε. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Με καταλαβαίνετε, κυρία μου, έχω μαύρους ελέφαντες κάτω από τα μάτια. Γιατί ελέφαντες? Έτσι λένε οι περισσότερες κοπέλες. Όταν είναι πολύ μαύρα τα μάτια από κάτω, από κύκλους. Πώς με λένε, πώς με λένε, πώς με λένε. Κλειόβρετού. Κλειόβρετού. Το έχεις και αυτό έτοιμο. Το έχω έτοιμο. Πάμε. Είμαι πολύ άσχημη. Σε ένα κέντρο αισθητικής παίρνουμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ωχ, αγνωστός άνθρωπος. Δηλαδή, αφού παντρεύουμε σε 22 μέρες, πόση τη μήνα παντρεύαμε. Μα με ρωτήσει. Ξέρετε τι ήταν σολάριουμ καλλιτές, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Η Κλειό Βρετού λέγομαι. Ναι. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Εσείς έχετε και σολάριουμ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω το εξής πρόβλημα. Εγώ εδώ και 8 χρόνια έχω πάρα πολύ έντονους κύκλους. Δηλαδή, τι να σας πω, μου καταλαβαίνετε. Κύριε μου, έχω κάτι ελέφαντες κάτω από τα μάτια. Προσπαθώ να απαλλαγώ. Έχω πληρώσει πάρα πολλά χρήματα σε θεραπείες, σε ινστιτούτα, σε δερματολόγους. Δεν τα έχω καταφέρει. Κρέμες, τα μπουκαλάκια που έχω βάλει, δηλαδή είναι αμέτρητα. Μάλιστα. Και σκέφτηκα, επειδή παντρεύομαι σε 22 μέρες, για να είμαι ωραία στο γάμο, καταλαβαίνετε, να κάνω σολάριουμ σε όλη την περιοχή εκτός από τα μάτια, ώστε να έρθει το άλλο να γίνει μονόχρωμο. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως στο σολάριουμ βάζουμε ειδικά γυαλάκια που κλείνουν τα μάτια. Δηλαδή, λίγο πιο κάτω από το μάτι, να φανταστείτε ότι θα έχει μια διαφορά. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή τα γυαλάκια αυτά είναι πιο μικρά και δεν καλύπτουν ακριβώς τον ελέφαντα, ο ελέφαντας φτάνει μέχρι κάτω. Ενώ το γυαλάκι τελειώνει και είναι σαν το μάτι. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου βάλετε μεγαλύτερα γυαλιά που να είναι τόσο όσο ακριβώς ο ελέφαντας. Δηλαδή,
Σε τι μέγεθος, ας πούμε, τα γυαλιά αυτά, για να καταλάβω, τα γυαλιά που βάζουν, ας πούμε, στο κολυμπητήριο. Όχι, τα γυαλιά στο κολυμπητήριο είναι λίγο πιο μεγάλα από τα γυαλιά στο σολάριουμ. Ναι. Σαν τα γυαλιά του σκι ή του μοτοσυκλετιστή του Ιταλού στην Ήπεθρο. Ξέρετε, αυτός που έχει και το τρίκυκλο δίπλα. Μάλιστα. Θέλω δηλαδή να είναι τέτοια που να κάνει μονοχρωμία. Αυτό θέλω να καταφέρουμε. Να κάνω εγώ ένα πατρόν τα μάτια μου, δηλαδή να κόψω από κάτω και από πάνω στρογγυλό την απόσταση από το φρύδι μέχρι τον ελέφαντα, να σας τα στείλω να κάνουμε παραγγελία γυαλιά. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, παντρεύομαι στις 22 μέρες και καταλαβαίνετε, έχω αυτούς τους μαύρους ελέφαντες, κυρία μου, κάτω από τα μάτια πάρα πολύ καιρό και δεν θέλω στο γάμο μου. Βεβαίως, φτιάξτε το εσείς, φέρτε το εδώ να δούμε, να σας δούμε κι εμείς πώς είναι και το μάτια σας και η κύκλη και όλα αυτά. Καλά, βαφτή, δεν θα με δείτε άμα θα έρθω. Είμαι ή βαμμένη με κονσίλερ ή φοράω γυαλιά. Ναι, απλά βαφτή θα μπαίνετε να κάνετε σολάριουμ. Δηλαδή δεν μπορείτε να μπείτε μέσα μακιγιαρισμένοι. Στους κύκλους μπορώ, αφού δεν θέλω να μαυρίσουνε. Εντάξει, εκεί ναι, μπορείτε να βάλετε. Ναι, 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 αυτό σας λέω. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε να κάνουμε μια παραγγελία, γιατί τις 22 μέρες παντρεύομαι και τώρα να πάω με τους μαύρους ελέφαντες από κάτω. Θα έρθει το χρώμα μονοχρωμία ή θα είναι άλλο χρώμα ο κύκλος, πιο γκρι καφέ και πιο αραγκόστα το δέρμα. Κοιτάξτε, καλό θα ήταν να έρθετε από εδώ να δω κι εγώ το πρόβλημα που έχετε για να σας πω. Το τι χρώμα θα πάρετε είναι ανάλογα με τη μελανίνη σας. Αν δηλαδή το χρώμα σας βγαίνει το σοκολατένιο, θα έχετε ένα σοκολατένιο πρόσωπο με κάτι μαύρους κύκλους. Άμα τρώω αλλά καρότα. Αυτό δεν διορθώνεται με το μακιγιάζ. Δεν μπορείτε στη μακιγιάζ σας να σας το ανοίξει κάπως. Έχω μιλήσει, ναι, έχω κάνει και πρόβα. Αλλά επειδή είπαμε ότι στο γάμο χορεύεις, συντρώνεις, ξεβάφεις, δεν μπορώ να κρατάω και το γαμπρό σε απόσταση άμα θέλει να με φρουφίξει. Οπότε, καταλαβαίνετε, θέλω από κάτω να είναι καλή η επιδερμίδα, να έχω μια μονοχρωμία. Ωραία. Καλό θα ήταν να έρθετε από εδώ να σας δούμε για να το συζητήσουμε. Θα έρθω, πώς δεν θα έρθω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Μπράβο! Είμαι η Μαρία Πακοδήμου από το Fumu Live. Πείτε μου, μπορεί κάποια γυναίκα να κάνει το πρόσωπό της σαν τους μαύρους κύκλους το ίδιο χρώμα. Να σου πω κάτι, μπορεί, ναι. Μπορεί, δεν μπορεί. Πώς είναι το όνομά σας? Σταυρούλα. Σταυρούλα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι, αν έχεις μαύρους κύκλους, δεν φαίνονται. Τι λες τώρα. Γιατί έρχεται το... Μου βρίζει λίγο περισσότερο και το πρόσωπο, αλλά τώρα κύκλους ελέφαντα, ήταν λίγο τρελό. Όχι, όχι, ότι είναι σαν ελέφαντος κάτω από τα μάτια ήταν η εντολή. Να είστε καλά, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Γεια. Πολύ ευγενικό κορίτσι. Πολύ. Από ελέφαντες, τα γυαλιά, παραγγελία. Έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας. Φυσικά. Έλα από εδώ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Πάντα δίκιο. Θέλεις αυτό. Θέλεις αυτό, το έχεις. Αυτό τελείωσε. Μα τελείωσε. Πού πάμε. Μπράβο της. Λοιπόν, κουιζάκι. Α, αυτό. Λοιπόν, θα την πούμε εξελίγου και την κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ποια είναι αυτή που αγαπάει την ποιήση. 90-11-405-410. Φήμη και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54-888. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το νέο Samsung S3. Αυτό είναι το καινούριο μοντέλο, η καινούργια έκδοσή του, 4G, πάρα πολύ γρήγορο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε και να τα πούμε πάλι. Τον είχαμε δείξει και πέρυσι και κάνει πάλι ρεκόρ του μεγαλύτερου κύματος. Το έσπασε μάλλον, δεν το έχουμε μετρήσει. Μάλλον 100 πόδια, δηλαδή 30 μέτρα το κύμα. Πω. Και αυτό ήταν το teaser, θα το δείξουν αναλυτικά και θα το μετρήσουν. Και όλες έχουν κάποιο τρόπο να τα μετράνε τα κύματα για να τα επιβεβαιώσουν το ρεκόρ του. Εξαιρετικό. Είναι 45 χρονών ο σερφερ. Πού είναι αυτό? Αυτό είναι στην Πορτογαλία. Μάλιστα. Τέλεια, παιδιά. Φανταστικά, Θεός. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν πλησίαζα ούτε να το δω από μακριά. Καλέ, ούτε στο φάρο. Νόμιζα ότι θα μου έρθει το κύμα. Και μέσα στο κρύο, τέτοια εποχή. Λοιπόν, για να δούμε τον νικητή μας ή την νικητριά μας. Ο Νίκος Κονταρίνης. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο.
Άσε καλά, να είστε καλά όλοι σας, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης, να μην ξεχάσετε να είστε αύριο πάλι εδώ, 6 παρα 10. Να είστε καλά, για χαρά. Ciao. Bye.